Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το στάδιο Καρεσκάκη. Τηλεόραση του Αντένα σας προσφέρει σε ζωντανή μετάδοση τον επαναληπτικό αγώνα του Ολυμπιακού με την Σλάβια Σόφιας για την προκριματική φάση του κυπέλου UEFA. Το παιχνίδι έχει ξεκινήσει εδώ και ένα περίπου λεπτό. Το αποτέλεσμα είναι 0-0. Να γυρίσουμε πολύ γρήγορα στα στούντιο του Στομαρούση για ένα σύντομο διαφημιστικό και θα είμαστε και πάλι μαζί. Τότε ήταν προσπάθεια. Σήμερα ανάγκη. Η ΕΚ Δέλτα. Οικονομία και διοίκηση. Στο ιδιωτικό ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ η κατάρτιση βασίζεται σε προγράμματα που ακολουθούνται σοβαρά και υπεύθυνα. Οικονομία και διοίκηση με το κύρος του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ για ένα καλύτερο αύριο. ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Επιστροφή και πάλι στο στάδιο Καρεσκάκη. Το 0-0 δεν έχει αλλάξει, όπως είπαμε πριν από δύο περίπου λεπτά. Ο Ελβετός διαιτητής, ο Σέρζ Μουμεντάλερ, σφύριξε την έναξη του παιχνιδιού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Σλάβια. Ολυμπιακός που έχει κερδίσει ένα φάουλ σε αρκετά καλή θέση από προσπάθεια του Ήλια Ήβιτς. Ο Καραπιάλης είναι πάνω στην μπάλα. Να δούμε αυτή τη φάση και αμέσως με την πρώτη ευκαιρία θα σας πούμε και τις ενδεκάδες. Εκτελέστηκε το φάουλ από τον Καραπιάλη, όμως επανάληψη διατάζει ο Ελβετός διαιτητής. Καθώς το τείχος της Σλάβια δεν ήταν σωστή θέση και πάλι ο Καραπιάλης εκτελεί, απομακρύνει με κεφαλιά ο Τσβετάνοφ πιο μακριά από τον Ατσάροφ και τώρα με τον Γκένο Ντομπρεύσκι μπροστινή παλιά για τον Ντίμητροφ, τον Άντων Ντίμητροφ σε ένα χώρο που κινείται. Μόνο στο Πασέλης και να η σύνθεση του Ολυμπιακού. Νούμερο 1 Ράντος, 2 Χατζίδης, 3 Καραταΐδης, 4 Νταμπίζας, 5 Σκαρτάδος, 6 Μαρινάκης, 7 Αμανατίδης, 8 Πασαλής, 9 Γιουσκόβιακ, 10 Καραπιάλης και 11 Ίβιτς. Αυτή είναι η 11 για τον Σταύρο Διαμαντόπουλο. Για πρώτη φορά μαζί στο ξεκίνημα στην αρχική ενδεκάδα του Ολυμπιακού ο Γιουσκόβιακ με τον Ίβιτς και για τη Σλάβια Σόφιας Σντράφκοφ, Ντάφκοφ, Ατσάροφ, Κόλεφ, Κατσαμάνοφ, Ουρούκοφ, Τσβετάνοφ, Δημητρόφ, Ιβάνοφ, Γκένο Ντομπρεύσκι και Κύροφ. Είμαι η έκπληξη από τον προπονητή της Σλάβια, τον Στόγιαν Κότσεφ. Είναι ο αποκλεισμός από την 16άδα του γνωστού μας του Βλάτκο Σαλαμάνοφ. Η επίσημη δικαιολογία είναι ότι ο παίκτης είναι τραυματίας. Πάντως εδώ οι Βούλγαροι συνάδελφοι, οι οποίοι μόλις άκουσαν την είδηση του αποκλεισμού του Σαλαμάνοφ, εξέφρασαν την απορία τους καθώς πίστευαν ότι ο Σαλαμάνοφ θα ξεκινούσε το παιχνίδι. Ο Κατσαμάνοφ βγήκε γρήγορα πάνω στον Καραπιάλη. Ο Πασαλής, μπάλα θα φτάσει σε ένα χώρο που κινείται ο Τσβετάνοφ. Καραπιάλης και πάλι για τον Ολυμπιακό, για τον Γιουσκόβιακ. Έρχεται και ο Μαρινάκης, βγαίνει ο Κόλεφ, απομακρύνει την μπάλα. Πιο μακριά και πάλι από τον Τσβετάνοφ. Πολλές αλλαγές από τον κύριο Κότσεφ σε αυτό το παιχνίδι σε σχέση με την δεκάδα που κατέβασε στον πρώτο αγώνα στη Σόφια. Όπως είναι γνωστό, ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει μέσα στη Σόφια 2-0 με τα γκολ του Ίβιτς και του Αντρέ Γιουσκόβιακ. Μαρινάκης πίσω στον Αμανατίδη. Και τώρα ο Νταμπίζας, ο οποίος προωθείται, θα κερδίσει και το φάουλ από τον Άντων Ντίμητροφ. Σε πρώτο πλάνο ο Νταμπίζας με τον Ελβετό διαιτή, το Μουμεντάλερ. Επόπτες είναι οι συμπατριώτητες του Ζούγκερ και Μπλάζερ και ξανά το φάουλ που κέρδισε ο Νίκος Νταμπίζας. Μαρινάκης. Ο Ίβιτς με τον Κατσαμάνοφ πάντα και το πρώτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Κόρνερ που θα εκτελέσει ο Μινάς Χατζίτης, ο οποίος προτιμήθηκε τελικά αντί του Θόδωρου Παχατουρίδη. Καθώς ο κύριος Διαμαντόπουλος θέλει να προσφέρει ένα πιο επιθετικό σύνολο εδώ στους φίλους του Ολυμπιακού που έχουν έρθει να παρακολουθήσουν την ομάδα τους, περίπου 20.000 τώρα στο στάδιο Καρεσκάκη. Και όπως είπαμε, ασφαλώς ο πόλος έλξης, το δίδυμο του Ολυμπιακού, ο Γιουσκόβιακ με τον Ίβιτς. Αξίζει να τονίσουμε ότι για τον Γιουσκόβιακ έχει έρθει και Πολωνός δημοσιογράφος, ειδικός απεσταλμένος για να μεταδώσει την απόδοση του διεθνή Πολωνού φορ στην πατρίδα του. Μεγάλη σημασία στον Αντρέ Γιουσκόβιακ, συμπατριώτες του. Αντεπίθεση τώρα για την Σλάβια με τον Ιβάνοφ. Σέντρα από τον Ιβάνοφ σε ένα χώρο όμως που διώχνει εύκολα ο Αμανατίδης. Τσβετάνοφ πέφτει γρήγορα και ο Καραταΐδης. Πάντα Τσβετάνοφ βγαίνει, καθαρίζει ωραία τη φάση. Ο Νταμπίζας, Γιουσκόβιακ και πάλι Νταμπίζας. Έβγαλε τη σέντρα για τον Καραπιάλη. Μπροστινή παλιά, δεν είναι όμως καλή συνεννόηση των παιχτών του Ολυμπιακού. Βγήκε ο Σντράφκοφ και μάζεψε την μπάλα. Με τα χέρια σε ένα χώρο που μονομαχία και ο Ντιμητρόφ, έχασε την μπάλα από τον Πασαλή. Μαρινάκης και πάλι Πασαλής. Χατζίδης. Δεν πέρασε η παλιά του για τον Καραπιάλη. Έκοψε ο Κόλεφ, ο οποίος στο πρώτο αγώνα έχει αγωνιστεί σαν λίμπερο. Σήμερα τον βλέπουμε σε αυτά τα πρώτα λεπτά να αγωνίζει σε ένα ρόλο αριστερού back half. Λίμπερο έχει περάσει ο Ατσάροφ. Επαναλαμβάνουμε, πολλές οι αλλαγές από τον κύριο Κότσεφ. Οι Βούλγαροι, οι οποίοι στην
Όταν ήρθαν χθες στην Αθήνα δήλωσαν ότι ο Ολυμπιακός ασφαλώς είναι το φαβορί για την πρόκληση, όμως τόνισαν ότι δεν θα παραδοθούν αμαχητοί. Και σε αυτά τα πρώτα λεπτά τους βλέπουμε να βγαίνουν αρκετά συχνά στην επίθεση. Ο Ολυμπιακός τώρα στο χώρο του κέντρου με τον Ίβιτς που θα κερδίσει το πλάγιο από τον Ουρούκοφ τελικά, ο οποίος τον έχει αναλάβει. Γιουσκόβιακ. Τακουνάκι, πέρασε η παλιά για τον Καραπιάλη, υπόδειξη του επόπτη για offside. Διαμαρτυρίες από τους φίλους του Ολυμπιακού. Βλέπετε τον Ελβετό επόπτη με σηκωμένο το σημειάκι. Και αργά αργά ο Σντράφκοφ θα δώσει στον Ντάφκοφ, αυτός στον Λίμπερο, στον Ατσάροφ. Ατσάροφ και πάλι δίπλα του, δεν πέρασε η παλιά, κερδίζει όμως ο Δημητρόφ. Πάντα ο Δημητρόφ έχει τον έλεγχο του την μπάλα. Δεν θα μπορέσει ο Ντάφκοφ το κόρνερ που θα παραχωρήσει ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Καρτάδος. Πρώτο κόρνερ και για την Σλάβια. Ο Γκένο Ντομπρεύσκι, ο οποίος μετά την απουσία του Σαλαμάνοφ έχει αναλάβει τον ηγετικό ρόλο στη μεσαία γραμμή της Σλάβια, πάει να εκτελέσει αυτό το κόρνερ για τους φιλοξενούμενους. Εκτελεί, έχει περάσει ο Τσβετάνοφ, απομακρύνει όμως ο Χατζίδης στο πρώτο δοκάρι. Και ο Καραπιάλης με μία για τον Ίβιτς, κοντά του είναι ο Ιβάνοφ. Το πλάγιο είναι για την Σλάβια τελικά. Αργά αργά ο Κατσαμάνοφ θα πάει να πάρει την μπάλα για να το εκτελέσει. Αφήνει τελικά στον Ντάφκοφ. Ατσάροφ. Γένο Ντομπρεύσκι έχασε την μπάλα από την παρέμβαση του Νταμπίζα και τώρα ο Ίβιτς βγαίνει σαν κρυφός φορό, ο Μαρινάκης θα κάνει και το σούτ στα χέρια του Σντράφκοφ. Πρώτη καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό στο ένατο λεπτό της συνάντησης από το συνδυασμό αυτό ανάμεσα στον Ίβιτς και τον Μαρινάκη. Ξανά η παλιά του Ήλι Ίβιτς για τον Μαρινάκη, βγήκε αυτός και πρόλαβε να κάνει το σούτ με το αριστερό, αδύναμο όμως σε καλή θέση και ο Σντράφκοφ λόκαρε την μπάλα. Χατζίδης. Η παλιά του για τον Γιουσκόβιακ, δεν είναι offside. Να ο Αντρέα Γιουσκόβιακ απέναντι στον Σντράφκοφ, πατάει για τον γκολ. 1-0 για τον Ολυμπιακό, έξοχος ο συνδυασμός από τους ερυθρόλεπτους παίκτες και πνεύμα ομαδικότητας από τον Γιουσκόβιακ, ο οποίος ενώ μπορούσε άνετα να πλασάρει τον Σντράφκοφ, προτίμησε να σιγουρέψει τον γκολ, γυρνώντας την μπάλα στον Ήλια Ίβιτς. Ξανά η μπροστινή παλιά από τον Μινά Χατζηδη, δεν είναι offside. Ο Γιουσκόβιακ βλέπετε είναι απέναντι στον Σντράφκοφ, ενώ έχει το περιθώριο να πλασάρει. Έξοχα το τακουνάκι για τον Ήλια Ίβιτς που ακολουθούσε και το 1-0 για τον Ολυμπιακό στο 10ο λεπτό. Με τον γκολ από τον Σέρβο, δεύτερο γκολ της συναντήσεις του Ολυμπιακού με τη Σλάβια και ξανά από την κάμερα που βρίσκεται πίσω από το τέρμα του Σντράφκοφ. Ξανά η προσπάθεια του Γιουσκόβιακ, έξοχο το τακουνάκι για τον Ίβιτς. Πραγματικά πνεύμα ομαδικότητας από τους παίκτες του Ολυμπιακού σε αυτή την φάση. Ο Ιβάνοφ τώρα στον χώρο του κέντρου θα κερδίσει το φάουλ από τον Μαρινάκη. Ασφαλώς το έργο του Ολυμπιακού πια διευκολύνεται πάρα πολύ, καθώς μετά και το 2-0 του πρώτου αγώνα οι παίκτες του Σταύρου Διαμαντόπουλου δείχνουν να τηρούν κατά γράμμα τις εντολές του προπονητή τους, δείχνουν σοβαρότητα στο παιχνίδι τους και είναι αποφασισμένοι να καθαρίσουν το παιχνίδι από την αρχή, να μην αφήσουν κανένα περιθώριο για ελπίδες στους Βούλγαρους, κάτι που κατάφεραν. Και ασφαλώς τώρα μετά αυτό το πρώτο γκολ στο 10ο λεπτό θα λυθούν και τα πόδια των παικτών του Σταύρου Διαμαντόπουλου και ας ελπίσουμε ότι θα παρακολουθήσουμε ένα πολύ ωραίο θέαμα. Εμείς αλλά και επαναλαμβάνουμε 20.000 φιλάθλοι που βρίσκονται εδώ στο στάδιο Καρεσκάκη. Από τα δεξιά τώρα ήρθε ο Ίβιτς. Προσπαθεί ο Σέρβος, η κόντρα στον Κόλεφ. Βγαίνει ο Σντράφκοφ, μαζεύει την μπάλα, διαμαρτύρονται για κόρνερ. Τελικά ο αρμόδιος επόπτης δηλώνει ότι η μπάλα δεν έχει περάσει την γραμμή. Συνέχεια λοιπόν στο παιχνίδι, στο χώρο του κέντρου. Κεφαλιά από τον Καραπιάλη πάνω στον Ατσάροφ. Τον Μπρεύσκι. Κατσαμάνοφ, Ντάφκοφ και πάλι ο Κατσαμάνοφ, παλιά του με στόχο τον Δημητρόφ δεν πέρασε, πλάγιο για την Σλάβια. Δημητρόφ και πάλι για τον Γκένο Ντομπρεύσκι. Θα κερδίσει αυτός το φάουλ από τον Γιώργο Σκαρτάδο και κίτρινη κάρτα στο Σκαρτάδο
για τη διαμαρτυρία προφανώς στον Ελβετό διαιτή, τον κύριο Μόμενταλερ. Ξανά η προηγούμενη φάση με τον Γκένο Ντομπρεύσκι, η προβολή από τον Γιώργο Σκαρτάδο και το φάουλ που κατελόγησε ο Ελβετός διαιτής. Δημητρόφ και Γκένο Ντομπρεύσκι εκτέλεσαν αυτό το φάουλ. Ο Ντομπρεύσκι θα βγάλει την σέντρα. Απομακρύνει όμως πολύ ωραία ο Νταμπίζας σε ένα χώρο που έχει γυρίσει μάλιστα ο Γιουσκόβιακ. Πέρασε όμως η μπάλα πλάγιο και ας ακούσουμε τον Αποστόλη Νταλούκα από τον αγωνιστικό χώρο. Να πούμε απλά εμείς ότι πριν από τον αγώνα ρωτήσαμε τον κύριο Κότσεφ εδώ δίπλα μας τι ακριβώς είπε στους παίχτες του και αυτός είπε ότι κανείς από εμάς από την Αποστόλη δεν πίστευε πραγματικά ότι μπορεί η Σλάβια να κάνει κάτι καλό σε ό,τι αφορά την πρόκριση εδώ στην Αθήνα, στον Πειραιά. Απλά είπα στους παίχτες μου να παίξουν ελεύθερα, να παίξουν καλά και να προσφέρουν θέαμα. Να πούμε και κάτι άλλο που αφορά και τους φίλους της ΑΕΚ και όλους τους Έλληνες φιλάθλους στην εξέδρα των επισήμων πίσω ακριβώς από τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον κύριο Σωκράτη Κόκαλη, βρίσκεται ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΑΕΚ, Μιχάλης Τροχανάς, δίπλα του ακριβώς ο πρώην πρόεδρος Δημήτρης Μελισανίδης. Συνέχεια στο παιχνίδι από τα δεξιά με τον Ντάφκο Φισλάβια. Έβγαλε τη σέντρα. Ο Κύροφτ προσπαθεί να κατεβάσει την μπάλα. Κόντρες. Πασαλής. Έγινε το λάθος από τον Αμανατίδη όμως. Δεν διορθώνει οι παίκτες του Ολυμπιακού. Χάνει και ο Τβετάνοφ, ο νεαρός 23χρονος μέσος της Σλάβια. Η μπάλα τώρα θα γυρίσει στον Ατσάροφ. Κατσαμάνοφ και πάλι Ατσάροφ. Κατσαμάνοφ. Ντομπρεύσκι. Κατσαμάνοφ. Ελεύθερος στον χώρο του κέντρου είναι ο Ιβάνοφ. Και αυτός με διαφορετικό ρόλο από το πρώτο παιχνίδι. Στο πρώτο παιχνίδι είχε αναλάβει κυρίως την δεξιά πλευρά της Σλάβια. Τώρα τον βλέπουμε σε ένα χώρο αμυντικού χαφ. Έγινε σέντρα εύκολα ο Αλέκος Ράντος, μάζεψε την μπάλα. Πολύ γρήγορα να πούμε και τους παίκτες που έχουν στον πάγκο οι δύο προπονητές. Για τον Ολυμπιακό με τον νούμερο 12 Παχατουρίδης, 13 Καλατζής, 14 Αλεξανδρής, 15 το Χούρογλου και 16 Σαπάνης. Και για τον κύριο Στόγιαν Κότσεφ, 12 ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας ο Ντράγκοφ. Μίντσεφ, Πούσεφ, Ζελιάσκοφ και Ιβάν Ντομπρεύσκι. Πέρασε από τα αριστερά εκεί ο Ήπιτς, τίποτα όμως από τον διαιτητή τον Μόμενταλερ. Απομακρύνουν όπως οι παίκτες της Σλάβια σε ένα χώρο όπου είναι μόνο ο Γιώργος Καρτάδος. Αργά-αργά ο αρχηγός του Ολυμπιακού θα δώσει για τον Καραπιάλη. Πασαλής. Ενώ όπως βλέπετε συμπληρώθηκαν 15 λεπτά παιχνιδιού. Ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 με τον γκολ του Ήλι Έιβιτς από το 10ο λεπτό. Αμανατίδης. Έχασε την μπάλα ο Πασαλής. Έρχεται όμως ο Μαρινάκης. Ωραίο το άνοιγμα για τον Μινά Χατζίδη. Από τα δεξιά ο Χατζίδης θα βγάλει και την σέντρα από μακρύνη. Ο Ατσάροφ, έρχεται ο Καραταΐδης με τον Δημητρόφ μονομαχούν. Ο Δημητρόφ θα κερδίσει προς τιμή την μπάλα. Καραταΐδης, να δούμε αν το πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό τελικά. Καραταΐδης, ο οποίος προτιμήθηκε τελικά αντί του Κρις Καλατζή, όπως και ο Πέτρος Μαρινάκης μετά τη σπουδαία του εμφάνιση στον αγώνα με τη Βέρεια το Σάββατο για το κύπελο Ελλάδος, πήρε τη θέση του Αλέκου Αλεξανδρή. Πασαλής. Μαρινάκης, τακουνάκι για τον Ίβιτς. Πάντα ο Ήλι Ίβιτς κόβεται όμως από τους παίκτες της Σλάβια. Ο Ντάφκοφ σε ένα χώρο που είναι μόνο Καραταΐδης. Ίβιτς και πάλι. Τρίπλες από τον Σέρβο, η σέντρα πάνω στον Κατσαμάνοφ. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Και πάλι ο Ίβιτς. Αυτή τη φορά θα κοπεί από τον Ουρούκοφ. Δημητρόφ προς την παλιά για τον Κύροφ, το μοναδικό καθαρό επιθετικό της Σλάβια. Προσπαθεί εκεί ο Αμανατίδης τελικά, ο Σκαρτάδος έμπειρος, απομάκρυνε την μπάλα σε πλάγιο. Μπαλιά για το πλάγιο για τον Τσβετάνοφ. Αλλαγή παιχνιδιού από την άλλη πλευρά στο να μαρκάρει στο Κόλεφ. Αρχηγός της Σλάβια έχει χώρο μπροστά του, προτιμάει να δώσει στον Ντομπρεύσκι. Βγαίνει γρήγορα ο Νταμπίζας, δεν κάνει καλό κοντρόλ, πλάγιο για την Σλάβια. Ντομπρεύσκι και Κόλεφ. Προβολή από τον Χατζίδη, κεφαλιά από τον Πασαλή, νέα κεφαλιά από τον Καραταΐδη. Υπάρχει φάουλ εκεί σωστά,
καταλογίζει ο Ελβετός γιατί στο φάουλ που έκανε ο Ιβάνοφ. Εκτελέστηκε γρήγορα και τώρα Πασαλής στην γρήγορη αυτή αντεπίθεση για τον Ολυμπιακό. Πάντα Πασαλής για τον Ίβιτς. Βγαίνει γρήγορα ο Ατσάροφ, πλάγιο και πάλι για τον Ολυμπιακό. Ο Ρούκοφ και Ίβιτς χρησιμοποιεί χέρια και πόδια ο Ρούκοφ για να σταματήσει το σέρβο επιθετικό του Ολυμπιακού. Διαμαρτυρήθηκε και στον Μόμενταλερ και βεβαίως θα δει την κίτρινη κάρτα του Ελβετού διαιτητή. Δεύτερη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Ο Ρούκοφ αυτή την φορά. Η πρώτη ήταν όπως είπαμε στον Γιώργο Σκαρτάδο και ξανά. Είδατε το φάουλ. Φάουλ που θα εκτελέσει ο Κυριάκος Καραταΐδης. Έχουν προωθεί αρκετοί παίκτες του Ολυμπιακού. Εκτελεί ο Καραταΐδης. Πέρασε μπάλα από την άλλη πλευρά για τον Χατζίδη. Πάντα ο Χατζίδης και εκεί υπάρχει φάουλ από τον Κόλεφ. Ξανά η αντικανονική επέμβαση του Βούλγαρου αμυντικού πάνω στον Χατζίδη. Κατεβάζει την μπάλα τώρα ο Ιβάνοφ σε ένα χώρο που είναι ο Δημητρόφ. Δεν πέρασε η παλιά του Άντων Δημητρόφ από τον Μαρινάκη. Θα δώσει και στον Ίβιτς Καραπιάλ για τον Κιουσκόβια. Καμές κάνουμε από όλα στα κάτω σουτ και εντυπωσιακή απόκριση του Στράφκοφ σε κόρνερ. Χειροκροτήματα για αυτή την πολύ ωραία προσπάθεια του Αντρέα Κιουσκόβια, καλά και την έξοχη παλιά από τον Καραπιάλ ξανά. Μονοκόμματο το σούτα από τον Γιουσκόβια, ξεκαλή θέση όμως ο Στράφκοφ έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ, δεύτερο κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Εκτελεστής ο Βασίλης Καραπιάλης για τον Χατζίδη. Με μία η σέντρα από τον Μινά Χατζίδη, η μπάλα θα περάσει από όλους, θα καταλήξει πλάγια εκεί όπου είναι ο Ντάφκοφ όπως. Σε ένα χώρο που βρίσκεται μόνο ο Πασαλής. Πάλι ο Πασαλής για τον Ίβιτς που θα ξεφύγει από τον Ρούκοφ. Πάντα ο Ιλιέβιτς βγάζει και τη σέντρα. Να ο Γιουσκόβια κατεβάζει. Σουτ η κόντρα των Κατσαμάνοφ. Νέο κόρνερ. Σε μεγάλα κέφια το επιθετικό δίδυμο του Ολυμπιακού. Ιβιτς και Γιουσκόβια ξανά εδώ. Ο Πολωνός έκανε το σουτ τελευταία στιγμή. Προβολή από τον Κατσαμάνοφ. Κόρνερ και Γιούσκο στις εξέδρες. Οι αρχές των φιλάθλων του Ολυμπιακού για τον Πολωνό επιθετικό. Και αυτό το κόρνερ θα εκτελέσει ο Βασίλης Καραπιάλης, ο Στράφκοφ απομακρύνει. Δημητρόφ όπως για τον Κύροφ, τον οποίον έχει αναλάβει ο Γιώργος Αμανατίδης. Πολύ ωραία απέφυγε ο αμυντικός του Ολυμπιακού τον Κύροφ. Έδωσε την μπάλα και στον Νταμπίζα μπαίνει ο Μαρινάκης αν τον δει δυνατή όμως η παλιά πάνω στα χέρια του Στράφκοφ. Ας ακούσουμε όμως και τον Νίκο Δελαγραμμάτικα από τον αγωνιστικό χώρο. Καλησπέρα σας και από μένα λοιπόν από τον αγωνιστικό χώρο του Στάδιο Καραϊσκάκη κοντά στον Πάγκο του Ολυμπιακού, από όπου διέκρινα τον προπονητή της φιλικής ομάδας, κύριο Σταύρο Διαμαντόπουλο, να αφήνει ένα επιφώνημα θαυμασμού στην προσπάθεια ακριβώς του Πολωνού, του Αντρέα Γιουσκόβιακ, από την οποία δημιουργήθηκε τον γκολ με το οποίο ο Ιλιέβιτς έδωσε το προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Ο κύριος Διαμαντόπουλος φάνηκε να λέει τέλειο για την κίνηση του Γιουσκόβιακ αλλά και τη συνεργασία του με τον Ιβιτς σε αυτή τη φάση. Σε ό,τι αφορά την κίτρινη κάρτα για τον Σκαρτάδο, οι φίλοι του Ολυμπιακού δεν θα πρέπει να ανησυχούν για το ενδεχόμενο συμμετοχή του Γιώργου Σκαρτάδου στα επόμενα παιχνίδια του Ολυμπιακού, αν βεβαίως περάσει στην επόμενη φάση του κυπέλου ΕΦΑ, καθώς δεν έχει άλλη κίτρινη κάρτα. Είναι η πρώτη για αυτόν στον θεσμό από τους παίκτες του Ολυμπιακού που παίζουν σήμερα στο παιχνίδι. Μόνο Νταμπίζας είχε δει κίτρινη κάρτα στον αγώνα στη Σόφια. Επιστροφή στην περιγραφή. Πλάγιο που εκτέλεσε ο Χατζίδης. Καραπιάλης Ίβιτς όμως είναι offside. Ο σέρβος επιθετικός του Ολυμπιακού που καταλογίζεται έγκαιρα από τον κύριο Μόμενταλερ. Κατσαμάνοφ. Ντομπρεύσκι. Πάνω του είναι ο Νταμπίζας. Ο Ντομπρεύσκι ο οποίος γυρνάει πολύ πίσω. Ο Νταμπίζας έτσι κινείται κάπου στον χώρο του κέντρου και όχι στην γνώριμη θέση του στόπερ. Αντίθετα πιο πίσω παίζει μέχρι τώρα ο Πέτρος Πασαλής, ο οποίος ακολουθεί από κοντά τον Δημητρόφ που βγαίνει σαν δεύτερος επιθετικός. Επαναλαμβάνουμε ότι καθαρόιμος επιθετικός για την Σλάβια είναι ο Κύροφ, τον οποίον έχει αναλάβει ο Αμανατίδης, λίμπερο ο Γιώργος Καρτάδος. Καραταΐδης θα δώσει στον Σκαρτάδο. Ναμπίζας. Τώρα ο Πασαλής, έρχεται ο Τσβετάνοφ, παλιά του Πασαλή για τον Βασίλη Καραπιάλη μέσα στην περιοχή, δεν κατάφερε να περάσει από τον Ατσάροφ. Η σέντρα από τον Ίβιτς Γιουσκόβιακ,
ευνηδιάστηκε καθώς πέρασε η μπάλα, προσπάθησε να κάνει κοντρόλ. Τελικά η μπάλα κόντραρε στο πόδι του, έφτασε στα χέρια του Ντράφκοφ ξανά. Η σέντρα από τον Ιλιέβιτς. Η προβολή που προσπάθησε να κάνει και ο Γιουσκόβια και η μπάλα έφτασε όμως στα χέρια του Ντράφκοφ που δεν ανησύχησε σε αυτή τη φάση. Κατσαμάνοφ και Τσβετάνοφ. Κατσαμάνοφ, Ατσάροφ. Αυτός δίπλα του στον άλλο στόπερ τον Ουρούκοφ. Ο Ρούκοφ είναι πάνω στον Ίβιτς μέχρι στιγμής αυτά τα πρώτα 23 λεπτά του παιχνιδιού και ο Κατσαμάνοφ είναι αυτός που φυλάει τον Γιουσκόβιακ. Κρωστή παλιά για τον Κύροφ, ο οποίος άργησε να ξεκινήσει και ασφαλώς ο Γιώργος Σαμανατίδης θα τον κερδίσει στο σπριντ. Πάντως με πείσμα ο Κύροφ διατηρεί τον έλεγχο, την μπάλα άφησε για τον Ντομπρεύσκι. Κλείνεται εκεί από τον Σαμανατίδη, υπάρχει φάουλ. Και δεν ξέρω αν έφτασαν και στα δικά σας αυτιά οι φωνές του Σταύρου Διαμαντόπουλου που φώναξε στον Αμανατίδη χωρίς φάουλ. Τελικά ο αμυντικός του Ολυμπιακού υπέπεσε στο παράπτωμα και το φάουλ αυτό για την Σλάβια θα εκτελέσει ο Στέφαν Κόλεφ, 30 χρονών ο αρχηγός της Σλάβια. Η κεφαλιά που έγινε από τον Τσβετάνοφ που ήταν ελεύθερος, όχι όμως όπως θα έπρεπε για να ανησυχήσει τον Λέκο Ράντο σε πρώτο πλάνο. Ο Πέτερ Τσβετάνοφ. Και αργά αργά ο Ράντος θα στήσει την μπάλα στην γωνία για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Τον Αμανατίδη στον Χατζίδη. Σκαρτάδος πήρε από τον Αμανατίδη. Έκανε το λάθος ο Σκαρτάδος καθώς έγινε κόντρα από τον Δημητρόφ. Πλάγιο τελικά κατέληξε η μπάλα και αργά αργά ο Χατζίδης. Ενώ πρεσάρουν οι παίκτες στη Σλάβια, ο Χατζίδης τελικά πολύ ωραία βρήκε τον Σκαρτάδο, ο οποίος προωθείται, κάνει και μια πολύ ωραία παλιά για τον Πασαλή. Πασαλής δίπλα του στον Ίβιτς, χορεύει όλη την βουλγάρικη άμυνα. Ο Ίβιτς για τον Γιουσκόβιακ πέφτει κάτω από το μαρκάρισμα του Κατσαμάνοφ. Παίζεται όμως, λέει ο Ελβετός διαιτητής, ο κ. Μομεντάλερ Δημητρόφ. Και πάλι πήρε ο Δημητρόφ. Πίσω η μπάλα στον Κατσαμάνοφ. Δεν υπάρχει κάποιος ελεύθερος παίκτης του παραδίπλα του. Ο Ντάφκοφ αλλάζει αυτός παιχνίδι για τον Ντομπρεύσκι. Χατζίδης. Ωραία απέφυγε το μαρκάρισμα του Ντομπρεύσκι ο Μινάς Χατζίδης. Γιουσκόβιακ. Προς την παλιά του Γιουσκόβια για το Μαρινάκι, αμέσως το σούτ πάνω στην κίνηση. Άλλη μια πολύ ωραία φάση για τους παίκτες του Ολυμπιακού. Με πρωταγωνιστή αυτή τη φορά τον Πέτρο Μαρινάκι. Προσπάθεια η οποία ξεκίνησε από τον Αντρέ Γιουσκόβιακ. Πολύ ωραία η μεταβίβαση του Πολωνού στον κενό χώρο που μπήκε σαν κρυφός φόρο ο Μαρινάκης. Φαίνεται αυτόν τον ρόλο να του έχει αναθέσει ο κύριος Διαμαντόπουλος. Έκανε αμέσως το σούτ, η μπάλα όμως πέρασε πάνω από την εστία του Ντράφκοφ. Και ξανά η προηγούμενη φάση με την ανατροπή του Γιουσκόβιακ από τον Κατσαμάνοφ. Ο διαιτητής ο Μομεντάλερ Ελβετός έδειξε συνέχεια στο παιχνίδι. Τώρα η μπάλα έχει φτάσει σε ένα χώρο που ελέγχει ο Σκαρτάδος. Δεν ήταν καλή η παλιά του Δημητρόφ. Έβγει και ο Ιβάνοφ από τα δεξιά. Ο Δημητρόφ προτιμάει να δώσει στον Κύροφ. Αυτό στον Ντομπρεύσκι που είναι μόνος του, αλλά αριστερά στην περιοχή του Ράντου γύρισε όπως απομάκρυνε ο Νταμπίζας. Παλιά από τον Κατσαμάνοφ και πάλι Τσβετάνοφ. Γιάννο Ντομπρεύσκι. Βγάζει και την σέντρα. Πασαλής μπροστά από τον Δημητρόφ προτίμησε να παραχωρήσει κόρνερ. Πέμπτο κόρνερ το παιχνίδι, είναι το δεύτερο που κερδίσει η Σλάβια. Και ο Άντων Δημητρόφ 23 χρονών θα αναλάβει να το εκτελέσει. Δεν βγαίνει τελικά ο Ράντος. Δεν μπόρεσε να πάρει την κεφαλιά και ο Ατσάροφ. Ίσως να έκανε κεφάλι στον Ταμπίζα η σέντρα από τον Ντομπρέσκι εύκολα στην αγκαλιά του Αλέκου Ράντου. Εμφανίσει διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες ενώ έχουν περάσει 27 λεπτά από την έναρξη του παιχνιδιού. Υπενθυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός προηγείται με τον γκολ του Ιλιέβιτς από το 10ο λεπτό 1-0. Ουσιαστικά είναι ήδη στον πρώτο γύρο του κυπέλου UEFA. Έχει πάρει την πρόκριση αντίθετα με τον Απόλλωνα που όπως γνωστόν πριν από λίγο έχασε από την Ολυμπία Λουμπλιάνα στην Σλοβενία με 3-1. Παρότι προηγήθηκε 1-0, η απειρία των παικτών του Γιάννη Παθιακάκη τους στήχησε καθώς οι πρωταθλητές της Σλοβενίας πέτυχαν 3 γκολ όσα ακριβώς χρειάζονταν για να πάρουν την πρόκριση.
Κατσαμάνοφ τον ταλαιπωρεί πάντα ο Ίβιτς, ο οποίος διατηρεί και στον έλεγχό του την μπάλα. Έχει σφυρίξει όμως φάουλ νωρίτερα ο κ. Μπομεντάλερ σε μεγάλα κέφια και ο Ήλια Ίβιτς. Βλέπετε ήδη έχει κερδίσει 3 φάουλ ξανά η προηγούμενη προσπάθειά του. Στο ξεκίνημα της φάσης είχε γίνει το φάουλ από τον Κατσαμάνοφ που κατελόγησε ο Σέρς Μουμεντάλερ, γνωστή σφυρίχτρα στον ευρωπαϊκό χώρο, ο Ελβετός. Έγινε σέντρα για τον Ίβιτς. Δεν μπόρεσε να γυρίσει την μπάλα όπως θα ήθελε Μαρινάκης και τον Πρέσκι. Κέρδισε την μπάλα ο Μαρινάκης. Υπάρχει όμως offside του Νταμπίζα. Σε πρώτο πλάνο ο Νίκος Νταμπίζας. Και ο Ελβετός διαιτής, παραλαμβάνουμε, ο Ελβετός διαιτής ο Σέρζ Μουμεντάλερ. Ο Ατσάροφ για τον Κατσαμάνοφ, οι παίκτες Σλάβια, οι οποίοι εκτός από το πρώτο τρίλεπτο που προσπάθησαν να ευθυνδιάσουν τον Ολυμπιακό, δεν δείχνουν πια να έχουν τουλάχιστον τις ψυχολογικές εκείνες δυνάμεις για να αντιδράσουν σε αυτό το 1-0. Τον Πρέφσκι. Πέρασε ο Κόλεφ, όμως ωραία ο Γιώργος Καρτάδος θα παραχωρήσει το πλάγιο. Κάλυψε ωραία με το σώμα του την μπάλα ο 35χρονος διεθνής λίμπερο του Ολυμπιακού και παραχώρησε αυτό το πλάγιο που θα εκτελέσει ο αρχηγός της Σλάβια, ο Κόλεφ. Δημητρόφ. Τσβετάνοφ. Δημητρόφ και πάλι. Σέντρα στα τυφλά. Έκοψαν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Δημητρόφ κέρδισε και πάλι την κεφαλιά. Τσβετάνοφ, Κόλεφ θα κερδίσει το φάουλ από τον Χατζίδη. Ξανά το φάουλ που κέρδισε ο Κόλεφ, ενώ ήδη ο κύριος Κότσεφ έχει σηκώσει 2 και τώρα όλους τους αναπληρωματικούς παίκτες εκτός από τον τερματοφύλακα τον Ντράγκοφ. Ασφαλώς θα θέλει να κάνει κάποια αλλαγή. Θα δούμε σε λίγο ποια θα είναι η απόφασή του. Υπάρχει επιθετικό φάουλ όπως χαρακτηριστικά έδειξε ο Μουμεντάλερ. Επιθετικό φάουλ του Τσβετάνοφ που έκανε επικίνδυνη προβολή, είδατε, σήκωσε το πόδι του. Και εδώ είναι οι 4 παίκτες, η αμπληρωματική της Σλάβια, ο Μίντσεφ, ο Πούσεφ, ο Ζελιάσκοφ και ο Ιβάν Ντομπρέσκι, ο αδελφός του Γκένο. Πασαλής τώρα σε αυτή την καταμέτωπο επίθεση, μπάλα κόντρα στο Γιουσκόβιακ, τελικά έφτασε στον Καραταΐδη, δεν μπόρεσε αυτός να περάσει, Ιβάνοφ. Έφυγε ο Δημητρόφ από τα πλάγια. Έχει γυρίσει Καραπιάλης Δημητρόφ, τώρα πέφτουν 3 παίκτες του Ολυμπιακού, θα καταφέρει ο Δημητρόφ να περάσει, θα βγάλει και την σέντρα. Εύκολα όμως μετά την κόντρα ο Σκαρτάδος κατέβασε, ελευθέρωσε την άμυνά του. Καραπιάλης. Λάθος το γύρισμα από τον Καραπιάλη, Ντάφκοφ. Ατσάροφ. Έκανε την κίνηση ο Ντομπρεύσκι, τον είδε ο Ατσάροφ, πολύ ωραία όμως και ο Νταμπίζας. Με κεφαλιά έδιωξε την μπάλα. Μαρινάκης, δυνατή παλιά για τον Πασαλή. Όπως από τον Κατσαμάνοφ, σε ένα χώρο που είναι μόνος του ο Μινάς Χατζίδης, πρόλαβε την μπάλα πριν βγει πλάγιο. Μαρινάκης. Κόβεται από τον Κόλεφ προς τη μην και πάλι. Μαρινάκης πίσω στον Νταμπίζα. Από τον Σκαρτάδο η παλιά για τον Γιουσκόβια και υπάρχει φάουλ από τον Ντάφκοφ αυτή τη φορά. Σε πολύ καλή θέση για τον Ολυμπιακό ξανά. Προσπάθεια του Αντρέα Γιουσκόβια. Αυτή τη φορά δεν ήταν κοντά το Κατσμάνοφ αλλά ο Ντάφκοφ και το φάουλ που κέρδισε. Φάουλ πάνω στην μπάλα έχουν πάει τώρα ο Σκαρτάδος, ο Καραπιάλης, ο Ίβιτς, φεύγει ο Μαρινάκης. Οδηγίες στο τείχος από τον Σντράφκοφ. Καραπιάλης και Ίβιτς. Ενώ λίγο πιο πίσω είναι και ο Χατζίδη, ο Ίβιτς τελικά θα το εκτελέσει μάλλον απευθείας. Εκτελεί ο Ήλια Ίβιτς, καλοχτυπημένο η μπάλα, ελάχιστα out. Καλή εκτέλεση αυτή του φάουλα από τον Ήλια Ίβιτς και ακούμε και πάλι τον Νίκο Δελαγραμμάτικα από τον αγωνιστικό χώρο.
Το γεγονός ότι ο Αλέκος Αλεξανδρής έμεινε στον πάγκο για τον Ολυμπιακό σε αυτό το παιχνίδι οφείλεται στην απόφαση του κ. Διαμαντόπουλου να ξεκουράσει τον διεθνή ποδοσφαιριστή της ομάδος του. Εκτιμά ότι η αγωνιστική του κατάσταση στα τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού δεν είναι διόλου καλή. Έτσι, ο Αλεξανδρής για πρώτη φορά φέτος από φιλικά και επίσημα παιχνίδια μένει στον πάγκο. Στη θέση του Πέτρος Μαρινάκης είχε ιδιαίτερη συνομιλία ο κ. Διαμαντόπουλος στον Αλεξανδρή. Του εξήγησε το σκεπτικό του, είπε δεν είναι ικανοποιημένος από αυτόν. Έδωσε την ευκαιρία στο Μαρινάκη, αλλά με την υποσημείωση προς το κριτικό 27χρονο ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού ότι ζητά από αυτόν μεγαλύτερη διάρκεια και όχι μόνο ένα πολύ καλό πρωτοεμίχρονο και ένα κακό δεύτερο. Όπως έχει κάνει μέχρι τώρα Μαρινάκη σε κάποια παιχνίδια που χρησιμοποιήθηκε και κέρδισε εντυπώσεις. Αυτά από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Ο Ατσάροφ ψάχνει να βρει κάποιον ξεμαρκάρι στο συμπέκ του. Δίνει δεξιότερα στον Κατσαμάνοφ. Ενώ φωνές από τον Στόγιαν Κότσεφ στους παίκτες του. Κακή παλιά, επικίνδυνα γύρισε με κεφαλιά ο Χατζίδης προς τον Ράντο. Όμως ο Κύροφ δεν αντιλήφθη το γύρισμα της μπάλας. Ενώ αυτός ο οποίος έχει βγάλει και τη φόρμα του και είναι έτοιμος να μπει από τους αναπληρωματικούς Σλάβια είναι ο Ιβάν Ντομπρεύσκι. Προσπάθεια του Ίβιτς να αποφέρει ένα ακόμα κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Σε πρώτο πλάνο ο σκόρερ μέχρι στιγμής του μοναδικού τέρματος στο παιχνίδι Ολυμπιακός Σλάβια 1-0, κόρνερ 5 Ολυμπιακός 2 η Σλάβια. Τώρα τρέχει ο Μινάς Χατζίδης για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ για τους ερυθρόλεπτους. Εκτελεί ο Χατζίδης το κόρνερ, βγαίνει ο Κόλεφ πλάι για τον Ολυμπιακό. Γρήγορα ακούμε τον Αποστόλη Νταλούκα. Κύριος Κότσεφ, τον Ιβάν Ντομπρεύσκι. Ασφαλώς πάντως θα δέχονται και τα δύο αδέλφια Ντομπρεύσκι ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλύτερη ομάδα από τη Σλάβια. Σκαρτάδος τώρα για τον Ολυμπιακό. Στο χώρο του κέντρου, αριστερότερα για τον Καραταΐδη. Πασαλής πιέζεται, γυρίζει τελικά πίσω στον Νταμπίζα. Παλιά για τον Πέτρο Μαρινάκη, κακό το κοντρόλ όμως από τον κριτικό μέσο, η μπάλα και πάλι στον Πασαλή. Χατζίδης. Χαμηλή σέντρα από τον Χατζίδη, ο Τσβετάνοφ γύρισε, προσπάθησε να απομακρύνει την μπάλα, την μπλόκαρε ο Σδράφκο σωστά, καθώς δεν ήταν γύρισμα προς τον τερματοφύλακα, αλλά μια άτσαλη απόκριση. Και αργά αργά ο Βούλγαρος τερματοφύλακας, 27 ετών, ο Ντάβκο Σδράφκοφ. Προέρχεται από την Λεύσκη Σόφιας. 10 λεπτά ακόμα για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ολυμπιακός Σλάβια πάντα 1-0 με τον γκολ του Ήλια Ιβίτσα από το 10ο λεπτό μετά τον έξοχο και τον συνδυασμό με τον Αντρέ Γιουσκόβιακ. Νταμπίζας και Χατζίδης. Αμανατίδης. Νταμπίζας. Έχει χώρο ο Πασαλής, έκανε την κάθε την παλιά για τον Καραταΐδη, γρήγορα η προβολή όμως. Ο Σδράφκοφ με τα πόδια απομακρύνει την μπάλα. Βγαίνει πριν από τον Δημητρόφ ο Σκαρτάδος, ωραία. Ο Πασαλής στον Καραταΐδη και αυτό στον Βασίλη Καραπιάλη. Καραπιάλης που δεν έχει φανεί ακόμα, κάνει και την μπροστινή παλιά σε ένα χώρο όμως που δεν υπάρχει παίκτης του Ολυμπιακού. Δεν ήταν καλή η συνεννόηση του Καραπιάλη με τον Ίβιτς. Έτσι οι Βούλγαροι έχουν και πάλι στην κατοχή τους την μπάλα. Από τον Κατσαμάνοφ στον Δημητρόφ. Προωθεί τον Ντάφκοφ. Δημητρόφ. Κακή η παλιά για τον Κύροφ. Εύκολα ο Μανατίδης στον Σκαρτάδο. Χατζίδης. Νταμπίζας που προωθείται και πάλι. Δίνει για τον Μαρινάκη. Πάντα ο Πέτρος Μαρινάκης προτιμάει να δώσει δεξιότερα στον Ίβιτς. Σέντρα από τον Σέρβο, η κεφαλιά από τον Κυριάκο Καραταΐδη, ο οποίος προωθήθηκε σε αυτή τη φάση, καρφωτή.
Η μπάλα όμως κατέληξε out σε πρώτο πλάνο. Ο 30χρονος διεθνής αμυντικός του Ολυμπιακού, Κυριάκος Καραταΐδης. Και ξανά η φάση. Η παλιά από τον Μαρινάκη για τον Ήλι Ήβιτς. Η σέντρα στο πίσω δοκάρι της εστίας του Σδράφκοφ. Κεφαλιά από τον Καραταΐδη, καρφωτή. Out όμως, χάθηκε και αυτή η ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Το ελεύθερο από τον Σδράφκοφ. Εύκολα κερδίζει την κεφαλιά. Νταμπίζας Γιουσκόβιακ, offside όπως καταλογίζει ο επόπτης, υπόδειξη που δέχεται ο κύριος Μόμενταλερ. Ατσάροφ έδωσε στον Ντάφκοφ, μπροστινή παλιά για τον Ιβάνοφ, δεν θα προλάβει αυτός. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Ιβάνοφ τώρα, ο οποίος έχει περάσει και αυτός από την δεξιά πλευρά, όπως αναπτύσσεται η Σλάβια μπροστά από τον Ντάφκοφ. Συνεχείς αλλαγές από τον κύριο Κότσεφ στον τρόπο ανάπτυξης παιχνιδιού της Σλάβη, αλλά και στις θέσεις των ποδοσφαιριστών του. Νταμπίζας. Δεν μπόρεσε ο Χατζίδης να βρει τον Ήβιτς. Ο Ατσάροφ. Τσβετάνοφ. Κόλεφ. Σβετάνοφ και πάλι. Ιβάνοφ τώρα από τα αριστερά. Η μπροστινή παλιά τελικά για τον Κύροφ. Καλύπτει με το σώμα του Αμανατίδης. Πολύ ωραία πέρασε από τον Κύροφ. Κέρδισε και το φάουλ σωστά, καθώς ο Βούλγαρος έσπρωξε τον Αμανατίδη. Δεν χρειάζονται τα νεύρα βέβαια σε συγκεκριμένη περίπτωση. Ήταν καθαρό το φάουλ από τον Κύροφ. Βλέπετε κι εσείς. Το δεξί του χέρι τράβηξε τον Αμανατίδη. Ο Ελβετός διαιτητής πολύ κοντά σε όλες τις φάσεις μέχρι στιγμής κατελόγησε αυτό το φάουλ. Νταμπίζας με τον Ντομπρεύσκι γύρισε στον Σκαρτάδο. Αυτός έχασε από τον Δημητρόφ. Καραταΐδης ενώ είχε κάνει και την κίνηση ο Πασαλής. Ο Γιουσκόβιακ κερδίζει ένα ακόμα φάουλ από τον Κατσαμάνο. Καραπιάλης θα εκτελέσει αυτό το φάουλο για τον Ολυμπιακό. Μέσα στην περιοχή κεφαλιά από τον Γιουσκόβιακ. Αμέσως θα γυρίσει για τον Χατζίδη. Μινάς Χατζίδης σέντρα σουτ. Έξυπνη ενέργεια από τον διεθνή μπακάφ του Ολυμπιακού. 29 ετών ο Μινάς Χατζίδης προσπάθησε να ευνηδιάσει τον Σδράφκοφ ξανά. Καθώς είδε τον Βούλγαρο τερματοφύλακα λίγο έξω από την εστία του, προσπάθησε με αυτή τη σέντρα σουτ να τον ευνηδιάσει. Τελικά η μπάλα κατέληξε out. 5 λεπτά ακόμα για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ολυμπιακός Σλάβια 1-0 με τον γκολ του Ήλια Ήβιτς από το 10ο λεπτό. Και στα τελευταία αυτά 5 λεπτά έχει πέσει κάπως ο ρυθμός, κυρίως από τους παίκτες του Ολυμπιακού, καθώς επαναλαμβάνουμε ότι οι φιλοξενούμενοι της Σλάβια, πέρα από το πρώτο τρίλεπτο, τετράλεπτο που μπήκαν με ενθουσιασμό, δεν έχουν απειλήσει άμεσα την εστία του Αλέκου Ράντου. Ντομπρεύσκι στέκεται όρθιος παρά το μαρκάρισμα του Σκαρτάδου, πάντα ο Γκένο Ντομπρεύσκι. Δεν θα περάσει παλιά. Μαρινάκης Τσβετάνοφ προσπάθησε να πιάσει το σουτ. Τελικά βρήκε, όπως λέμε στην ποδοσφαιρική γλώσσα, αέρα. Καραπιάλης πιέζεται από τον Ιβάνοφ. Εντυπωσιακή ενέργεια του Βασίλη Καραπιάλη. Ξέφυγε από τους αντιπάλους του Ήβιτς. Παλιά του Ήβιτς για τον Χατζίδη που συνεχώς προωθείται σέντρα με στόχο τον Γιουσκόβια. Καυτός θα γυρίσει για τον Μαρινάκη. Κεφαλιά τον Μαρινάκη. Out. Και πάλι σε ρόλο δημιουργού ο Αντρέ Γιουσκόβιακ. Ο Μαρινάκης σε πλονεκτική θέση δεν κατάφερε να νικήσει τον Σδράφκοφ. Η σέντρα που έγινε από τον Χατζίδη πολύ ωραία. Ο Γιουσκόβιακ γύρισε την μπάλα στο ύψος της μικρής περιοχής όπου ήταν ο Μαρινάκης. Αυτός έκανε την κεφαλιά. Η μπάλα όμως πέρασε out. Σβετάνοφ και Χατζίδης. Έκοψε ο Τσβετάνοφ αυτή τη φορά τον Μπρεύσκι. Ντάφκοφ, Δημητρόφ, κινητικός ο μεσοεπιθετικός της Σλάβια. Δεν θα περάσει ούτε αυτή η παλιά όμως, καθώς έκοψε ο Σκαρτάδος. Μπάλα στον άλλο αρχηγό, στον Κόλεφ. Τσβετάνοφ και πάλι για τον Κόλεφ. Ασφαλώς θα γίνει σέντρα πάνω στο Μαρινάκι.
πλάγιο για την Σλάβια. Στον δέκτη σας ο Πέτρος Βαρινάκης, ενώ το πλάγιο θα εκτελέσει ο Κόλεφ. Σπετάνοφ, πολύ κακό το κοντρόλ. Εύκολα ο Μαρινάκης έχει στην κατοχή του την μπάλα. Ελευθερώνει για τον Πέτρο Πασαλή. Έχει κάνει ήδη την κούρσα ο Καραταΐδης. Θα τον δει ο Πασαλής. Καραταΐδης και πάλι Πασαλής. Και πάλι για τον Καραταΐδη υπάρχει όμως offside αυτή τη φορά. Η υπόδειξη είναι απευθείας από τον Ελβετό διαιτή, τον Moment Adler, ο οποίος είχε ιδία άποψη για την φάση. Πάντως και ο αρμόδιος επόπτης σήκωσε το σημαίακι του. Σβετάνοφ, τον Μπρεύσκι. Και πάλι ο Ντομπρεύσκι έχει κάνει την κίνηση ο Κύροφ. Πήρε την μπάλα. Πάντα είναι υπό τη στενή επιτήρηση του Αμανατίδη, ο οποίος τον πιέζει πολύ ωραία. Έτσι θα αναγκαστεί ο Κύροφ να γυρίσει πίσω στον Ρούκοφ και αυτό στον Ατσάροφ. Ντομπρεύσκι. Στο Ιαν Ατσάροφ και πάλι δίπλα του στον Ρούκοφ. Κόλεφ. Ουρούκοφ. Ατσάροφ, Κατσαμάνοφ, Ντομπρέσκι. Κατσαμάνοφ και πάλι. Προσθενή παλιά για τον Ιβάνοφ. Πολύ δυνατή. Μπάλα θα καταλήξει αργά αργά. Out για τον Ολυμπιακό. Και ένα λεπτό απομένει πια για την συμπλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. 1-0 προηγεί το Ολυμπιακός της Σλάβια και ο Σκαρτάδος τώρα θα δώσει στον Καραταΐδη. Μαρινάκης. Νταμπίζας. Προσπαθεί να πιέσει. Ο Δημητρόφ είναι μόνος του όμως, δεν υπάρχει βοήθεια από κάποιο συμπαίκτη του. Εύκολα έτσι κατεβάζει την μπάλα ο Σκαρτάδος. Πασαλής, Καραταΐδης. Πασαλής και πάλι. Βγαίνει πάνω του τώρα ο Κατσαμάνοφ. Καραταΐδης. Ήβιτς τα κουνάκια τον Καραταΐδη. Υπάρχει ανατροπή και πέναλτι. Σωστά. Υπήρχε ανατροπή πάνω στον Κυριάκο Καραταΐδη. Και άμεση υπόδειξη από τον διαιτητή. Η ανατροπή που έγινε από τον Ντάφκοφ. Είδατε και πάλι την φάση. Και ο κόσμος, δεν ξέρω αν φτάνει στα αυτιά σας οι φωνές του κόσμου που ζητάνε τον Αντρέ Γιουσκόβιακ να εκτελέσει το πέναλτι. 45ο λεπτό λοιπόν, πέναλτι που κερδίζει ο Ολυμπιακός σε ανατροπή του Καραταΐδη από τον Ντάφκοφ. Η ευκαιρία για το δεύτερο γκολ των Ερυθρόλευκων. Και πράγματι... Ο Γιουσκόβιακ λοιπόν, κακή εκτέλεση από τον Αντρέ Γιουσκόβιακ πάνω στον Σδράφκοφ, ο οποίος τον ψώνισε. Κάνετε έτσι το πέναλτι αυτό για τον Ολυμπιακό ξανά. Τον ψώνισε όπως βλέπετε ο Σδράφκοφ τον Πολωνό, επιθετικό του Ολυμπιακού. Χάθηκε λοιπόν ευκαιρία για το δεύτερο τέρμα των Ερυθρόλευκων. Και σφύριξε τη λήξη ο κύριος Moment Adler. 1-0 λοιπόν προηγείται ο Ολυμπιακός αυτό το πρώτο ημίχρονο με τον γκολ του Ήλι Ήβιτς από το 10ο λεπτό, ενώ πριν από μισό λεπτό ο Αντρέι Γιουσκόβιακ έχασε πέναλτι που κέρδισε ο Κυριάκος Καρταΐδης. Ξανά η εκτέλεση του πέναλτι από τον Πολωνό Φορ. Ας ακούσουμε τον Αποστόλη Νταλούκα όμως από τον αγωνιστικό χώρο. Έχω δίπλα μου τον προπονητή της Σλάβια, τον κύριο Κότσεφ. Κύριε Κότσεφ, το γρήγορο γκολ άλλαξε τα σχέδια από την ομάδα σας. Νόμου μπορούσε το καράλι γκόα, είναι ουσιασμένο συστήμα καπίτα. Ναι, είπα πρώτο το συστήμα 30 μήνυμες στα διάτα. Λέει όχι να αλλάξω συστήμα, νομίζει 100% offside τα πρώτη γκόα.
Δεν κατάλαβε καλά ο διερμηνέας, ο κύριος Τζβέτκοφ, ναι, τι είπε στο Γιάν Κότσεφ. Τι ο κύριος Κότσεφ υποστηρίζει ότι ήταν offside το γκολ. Ας ακούσουμε όμως και την άλλη πλευρά, τον κύριο Σταύρο Διαμαντόπουλο, κοντά του ο Νίκος Δελαγραμμάτιας. Κύριε Διαμαντόπουλε, ποια είναι η εικόνα που έχετε για την απόδοση του Ολυμπιακού σε αυτό το πρώτο ημίχρονο στάδιο Καρεσκάκη? Παίζουν πολύ δυνατά τα παιδιά. Προς το παρόν δηλαδή εφαρμόζουν αυτά τα οποία τους έχω πει. Είναι σοβαροί, είναι υπεύθυνοι. Έχουν καλή και αμυντική και επιθετική αλληλοκάλυψη και νομίζω ότι χάσαμε αρκετές ευκαιρίες. Χάσαμε τον πέναλτι, κάναμε ένα γκολ. Πάμε πολύ καλά. Σε ό,τι αφορά το πέναλτι το οποίο εκτέλεσε ο Γιουσκόβικ, ήταν ο τεταλμένος από πριν ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και εκτέλεσε πέναλτι ή μια πρωτοβουλία που πάρθηκε μες στο παιχνίδι? Όλα είναι προγραμματισμένα και το χάσιμο είναι μέσα στο παιχνίδι. Ευχαριστούμε. Αυτά λοιπόν για το πρώτο ημίχρονο. Υπενθυμίζουμε, ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 της Σλάβια. Με τον γκολ του Ήλια Ήβιτς, γκολ το οποίο έχετε τώρα τη δυνατότητα να δείτε και πάλι προς την παλιά από τον Χατζίδη. Σε κανονική θέση ο Γιουσκόβιακ σύμφωνα με την υπόδειξη του επόπτη. Όπως άκουσατε πριν από λίγο, ο κύριος Κότσεφ υποστήριξε ότι ήταν offside. Το τακουνάκι για τον Ήβιτς, εύκολα τον γκολ από τον Σέρβο επιθετικό του Ολυμπιακού. Επιστρέφουμε στα στούντιο στο Μαρούσι και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί για το δεύτερο ημίχρονο. Μια προσφορά από τα ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ. Πληροφορική. Κατάρτιση με το κύρος του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ. Μετά αυτό το σύντομο διαφημιστικό λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι στο στάδιο Καρεσκάκη. Προθερμαίνονται τρεις παίκτες της Σλάβια. Ενώ, όπως σας είπαμε, ο Ιβάν Ντομπρεύσκι ήταν έτοιμος να μπει από τα μέσα περίπου του πρώτου ημιχρόνου. Τελικά δεν έγινε η αλλαγή. Κάποια ενδιαφέροντα στατιστικά, 9 σουτ για τον Ολυμπιακό. Ένα μόλις για την Σλάβια, κάτι που αποδεικνύει την επιθετικότητα των παικτών του Σταύρου Διαμαντόπουλου. Βλέπετε και στη συνέχεια 6 μέσα από την περιοχή, 1 εκτός περιοχής και 2 κεφαλιές που είχαν σαν στόχο το τέρμα του Ντάβκος Ντράφκοφ. Εδώ είναι οι παίκτες της Σλάβια που προθερμαίνονται. Αυτός είναι ο νεαρός ο Πούσεφ. Όπως είπαμε, ο κύριος Κότσεφ επιχείρησε πολλές αλλαγές σε αυτό το παιχνίδι, τόσο σε πρόσωπα όσο και σε ρόλους μέσα στην ομάδα, σε μια προσπάθειά του να καταφέρει ίσως να απειλήσει την αιστεία του Ολυμπιακού. Οι εμπνεύσεις του πάντως δεν του βγήκαν κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Ακούσατε κι εσείς πριν από λίγο ότι διαμαρτύρονται οι άνθρωποι της Σλάβια για τον γκολ του Γιουίβιτς, ότι ήταν offside στο ξεκίνημα της φάσης ο Γιουσκόβιακ, ενώ και ο Κρις Καλατζής έχει βγάλει τη φόρμα του ίσως να αποτελέσει την πρώτη αλλαγή του Σταύρου Διαμαντόπουλου. Ο Ολυμπιακός λοιπόν, ο οποίος πολύ εύκολα νομίζουμε ότι φάνηκε άλλωστε και από το πρώτο παιχνίδι στην Σόφια, θα καταφέρει να πάρει την πρόκριση απέναντι από την αδύναμη Σλάβια. Ενώ εσείς έχετε τη δυνατότητα να δείτε και κάποιες καλές στιγμές από το πρώτο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός λοιπόν επέδειξε την σοβαρότητα που είχε ζητήσει ο κύριος Διαμαντόπουλος. Κάτι που περασμένες χρονιές σε ό,τι αφορά κυρίως τα ευρωπαϊκά παιχνίδια δεν είχε συμβεί. Και επαναλαμβάνουμε ότι καθάρισε εύκολα την υπόθεση πρόκριση. Δυστυχώς, όπως ξέρετε και εσείς πριν από λίγο, ο Απόλλων δεν τα κατάφερε στην Λουμπλιάνα, έχασε 3-1 από την Ολυμπία. Ο Ολυμπιακός λοιπόν μαζί με την ΑΕΚ θα είναι σίγουρα στην κλήρωση της Παρασκευής του Κυπέλλου Κυπέλλουχων και του Κυπέλλου UEFA. Ελπίσουμε ότι αύριο και ο Παναθηναϊκός θα καταφέρει να υπερκαλύψει το εμπόδιο της Χάιντουκ στη Ριέκα και να δώσει και αυτός το παρόν στην κλήρωση. Δεν υπάρχει κάποιο ρεπορτάζ ακόμα από τον αγωνιστικό χώρο, καθώς ο κύριος Κόκαλης πριν από λίγο δεν θέλησε να κάνει κάποιο σχόλιο για την μέχρι στιγμής εμφάνιση του Ολυμπιακού. Έχετε κι εσείς ένα πλάνο τώρα από την εξέδρα των επισήμων εδώ του σταδίου Καρεσκάκη, με την πλάτη γυρισμένη είναι ο Σοκράτης Κόκαλης. Σε ό,τι αφορά τώρα την συνεργασία του Αντρέα Γιουσκόβιακ αλλά και του Ήλια Ήβιτς, μέχρι στιγμής είναι περίφημοι οι δύο ποδοσφαιριστές, δείχνουν ότι μπορούν να συνδυαστούν άψογα μέσα στο παιχνίδι. Είδατε ένα σούτ εδώ από τον Γιουσκόβιακ. Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε και τον γκολ, το πνεύμα ομαδικότητας που έδειξε ο Γιουσκόβιακ, ο οποίος με απλές κινήσεις καταφέρνει να διατηρήσει τον έλεγχο του την μπάλα και να ανοίγει τους διαδρόμους για τους υπόλοιπους παίκτες του Ολυμπιακού. Κάτι που έχει εκμεταλλευτεί ο Ήλια Ήβιτς
καθώς η προσοχή των αντιπάλων αμυντικών είναι στραμμένη στον Γιουσκόβιακ, που είναι ο φουνταριστός για τον Ολυμπιακό. Έτσι ο Ίβιτς βρίσκει ελεύθερο χώρο να κινείται πότε δεξιά, πότε αριστερά και να καταφέρνει να δημιουργεί ρήγματα στις αντίπαλες άμυνες. Να πούμε για την Σλάβια Σόφια σε λίγα πράγματα. Μια ομάδα η οποία ιδρύθηκε το 1913, κέρδισε 6 πρωταθλήματα Βουλγαρίας, όμως προπολεμικά το 28, το 30, το 36 και 3 κατά τη διάρκεια του πολέμου, 39, 41 και 43. Στο ίδιο διάστημα κέρδισε και κατέκτησε και 6 κύπελα Βουλγαρίας. Από τότε όμως έχει να πετύχει κάποια σπουδαία διάκριση στην Ευρώπη. Έχει 14 συμμετοχές και στα 3 ευρωπαϊκά κύπελα. Μέχρι τώρα έχει δώσει 44 αγώνες, συμπεριλαμβανομένου και του πρώτου παιχνιδίου στην Σόφια. Έχει σημειώσει 15 νίκες, 6 παιχνίδια της έχουν λήξει ισόπαλα, ενώ περισσότερες είναι ήττες, 23 τα τέρματα. 50 γκολ έχουν πετύχει οι παίκτες της βουλγαρικής ομάδας, έχουν δεκτεί όμως 72. Η διοίκηση της Σλάβια Σόφιας άλλαξε τον περασμένο Μάιο. Ένας όμιλος βουλγάρων επιχειρηματιών ανέλαβε την ομάδα. Έγιναν κάποιες μεταγραφές, όμως αποδυναμώθηκε η Σλάβια, καθώς οι δύο καλύτεροι παίκτες της, ο Εγκιμπάροφ, μετακόμισε στην ΤΣΕΣΕΚΑ και το νέο μεγάλο αστέρι, όπως υποστηρίζουν οι Βούλγαροι δημοσιογράφοι, ο Χριστόφ, ο 20χρονος Χριστόφ, παραχωρήθηκε στην ομάδα του Θωμά Λαυτσή, την Λεύσκη Σόφιας. Ο κύριος Σκότσεφ, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε, ενώ και ο Μιλενάκης, ο προπονητής της ομάδας Πόλο του Ολυμπιακού στις εξέδρες του Σταδίου Καρασκάκη, και ο κύριος Σκότσεφ λοιπόν διαμαρτυρήθηκε για αυτές τις παραχωρήσεις, κυρίως για αυτή του Χριστόφ που έγινε λίγες μέρες πριν την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. Όπως μας είπαν και οι Βούλγαροι εδώ, οι δημοσιογράφοι, οι συνάδελφοι, η διοίκηση της Σλάβια είχε τονίσει από την αρχή της περίοδου στον κύριο Κότσεφ ότι αν η ομάδα δεν καταφέρει να περάσει τον Ολυμπιακό, θα πρέπει να θεωρεί τον εαυτό του παρελθόν για την Σλάβια. Ας ακούσουμε όμως την άποψη και του Ομοσπονδιακού Τεχνικού Κώστα Πολυχρονίου, που βρίσκεται στο στάδιο Καρεσκάκη. Δίπλα του είναι ο Νίκος Δελαγραμμάτικας. Κύριε Πολυχρονίου, καλησπέρα σας. Ποια είναι η εντύπωση που έχετε σχηματίσει από το πρώτο ημίχρονο της αναμετρήσεως του Ολυμπιακού με την Σλάβια Σόφιας? Ο Ολυμπιακός είναι σαφώς ανώτερος από αυτή την ομάδα. Αδικείται από το μέχρι τώρα σκορ. Θα μπορούσε να ήταν πολύ μεγαλύτερο. Έπαιξε, από όσες φορές τον έχω δει μέχρι τώρα, το καλύτερο ποδόσφαιρο. Και νομίζω ότι και το δεύτερο ημίχρονο την ίδια ροή θα έχει. Παρ' όλα αυτά, μια άλλη ελληνική ομάδα, Πόλων Αθηνών, δεν κατάφερε να προκριθεί. Αποκλείστηκε. Το σχόλιο σας για την έκβαση της ρεβάνς στη Λουμπλιάνα. Είδα το πρώτο ημίχρονο από την τηλεόραση. Ο Απόλλων ήταν πάρα πολύ καλός. Θα μπορούσε να έχει σημειώσει και άλλο γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Πιστεύω ότι αδικήθηκε ο Απόλλων που δεν προκρίθηκε για την επόμενη φάση. Και καταληκτικά, επανερχόμενοι στο σημερινό παιχνίδι εδώ στο στάδιο Καρεσκάκη, ποια είναι η εντύπωση που έχετε αποκομίσει από τη συνεργασία Γιουσκόβιακ και Ίβιτς στην επίθεση του Ολυμπιακού? Δίνουν μια φοβερή, μπορώ να πω, δύναμη επιθετικά στην ομάδα του Ολυμπιακού. Είναι και οι δύο πάρα πολύ καλοί επιθετικοί ποδοσφαιριστές και χειριστές καλοί της μπάλας. Έχουν παίξει, παίζουν με αέρα μεγάλο, αλλά και σήμερα βλέπω και τον Καραπιάλη, ο οποίος παίζει πάρα πολύ καλά και μοιράζει ωραίο ποδόσφαιρο. Και ο Ολυμπιακός σε γενικές γραμμές είναι κινητικός και δημιουργεί προβλήματα στον αντίπαλό του. Για το γεγονός ότι ο Αλεξανδρής, παίκτης εθνικής ομάδας, έμεινε στον πάγκο σήμερα? Νομίζω ότι και ο Αλεξανδρής μπορεί να παίξει μέσα στην ομάδα. Νομίζω ότι θα βρεθεί και για αυτόν θέση. Όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού χρειάζονται. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ τον κύριο Κώστα Πολυχρονίου και να σημειώσουμε απλώς ότι ο κύριος Τροχανάς, ουσιαστικός ιδιοκτήτης ΠΑΕΑΕΚ, ο οποίος συντρώγει στο φουαγέ του σταδίου Καρεσκάκη, το οποίο έχει δημιουργήσει ο Ολυμπιακός, μαζί με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας του Πειραιά, τον κύριο Γιώργο Λούβαρη, αρνήθηκε ευγενικά να κάνει κάποιο σχόλιο για το παιχνίδι. Νίκο, λέγοντας... τελικά θα κάνει δήλωση ο κύριος Τροχανάς, είναι δίπλα στον Αποστόλη Νταλούκα. Ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Κύριε Τροχανά, τι μπορούμε να πούμε για την εμφάνισή σας στο στάδιο Καρεσκάκη? Είμαι εδώ μόνο για δύο απλούς λόγους. Πρώτον, να δω ποδόσφαιρο που μου αρέσει. Και δεύτερον, να δω βέβαια τον Ολυμπιακό, που είναι ένας από τους μεγάλους μας αντιπάλους. Απολύτως τίποτε άλλο. Κάνετε κατασκοπία? Όπως ξέρετε, δεν ανήκω στην κατασκοπευτική ομάδα. Είμαι φύσια κατάλληλος. Την Παρασκευή, ΑΕΚ θα μπει στην κληρωτίδα για το κύπελο κυπελούχων. Θέλετε έναν αντίπαλο σαν τον Ολυμπιακό ή σαν την Σλάβια Σόφιας? Κοιτάξτε, μην γίνει αναφορά στον Ολυμπιακό, αλλά εμείς δεν έχουμε καμία ανησυχία για το ποιος αντίπαλος θα μας τύχει. Όποιος αντίπαλος και να μας τύχει, κακή του τύχει.
Δίπλα σας είναι και ο Δημήτρης Μερισανίδης σήμερα. Αυτό είναι κάτι. Υπάρχει ένα μήνυμα σε αυτή την παρουσία. Ήταν τυχαίο το ότι συναντηθήκαμε στον Ολυμπιακό. Χάρηκα που τον είδα. Νομίζω χάρηκε και εκείνος όπως μου είπε. Εντάξει, ευχαριστώ. Το μικρόφωνο και πάλι σε ένα Μιχάλη. Ευχαριστούμε και εμείς με τη σειρά μας τόσο τον κύριο Τροχανάσο και τον ομοσπονδιακό τεχνικό, τον κύριο Κώστα Πολυχρονίου. Ο κύριος Κότσεφ τελικά θα κάνει τις δύο αλλαγές που στο ημίχρονο θεώρησε ότι είναι σκόπιμες για να ανέβει κάπως η απόδοση της ομάδας του. Θα μπουν με το νούμερο 15 ο Ντάνι Ζελιάσκοφ και με το νούμερο 16 ο Ιβάν Ντομπρεύσκι. Από όσο μπορώ να διακρίνω μέχρι στιγμής, ενώ τώρα κάνει εμφάνισή του και ο Ολυμπιακός, από όσο μπορώ να διακρίνω μέχρι στιγμής, δεν είναι στον αγωνιστικό χώρο ο Γκένο Ντομπρεύσκι, ο αδελφός του Ιβάν. Και νομίζω ότι ούτε. Όχι, είναι τελικά ο Ιβάν Ντομπρεύσκι. Ζητώ συγγνώμη. Ο Κύροφ λοιπόν δεν αγωνίζεται για την Σλάβια. Και ο δεύτερος παίκτης, ο οποίος θα πρέπει να έχει αποχωρήσει από την ενδεκάδα των Βούλγαρων, θα πρέπει να είναι ο Ρούκοφ. Πολύ σύντομα και ο Αποστόλης Νταλούκας, ο οποίος πάει στον πάγκο των Βουλγάρων, θα μας επιβεβαιώσει τις δύο αυτές αλλαγές. Σας ακούσουμε και πάλι τον Νίκο Δελαγραμμάτικα. Να πούμε σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό και το αγωνιστικό προφίλ θα παρουσιάσει το δεύτερο ημίχρονο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που καταφέραμε να συγκεντρώσουμε, πως ο κύριος Διαματόπουλος ζήτησε επισταμμένος από τον Ίβιτς και τον Γιουσκόβια συνολικά από όλη την ομάδα όμως μεγαλύτερη κίνηση και ταχύτητα, ούτως ώστε, όπως είπε, επεσήμανε χαρακτηριστικά, να εκθέσουν τους δύο κεντρικούς αμυντικούς, τον Ουρούκοφ καθώς και τον Κατσαμάνοφ, οι οποίοι έχουν αναλάβει το ατομικό μαρκάρισμα των δύο ξένων θετικών του Ολυμπιακού. Τους κρίνει ως βραδείς, αργούς, δυσκίνητους ποδοσφαιριστές, τους οποίους ασφαλώς και μπορούν να εκθέσουν, όπως είπε χαρακτηριστικά, σε προσωπικές μονομαχίες ο Ίβης και η Γιουσκόβια. Και να δούμε βεβαίως αν οι δύο ξένοι παίκτες του Ολυμπιακού θα κάνουν πράξη τα όσα τους είπε, μετέφερε ο προπονητής τους. Πολλά έτοιμα λοιπόν για να ξεκινήσει σε λίγα λεπτά και το δεύτερο ημίχρονο της συνάντησης. 1-0 από το πρώτο μέρος προηγείται ο Ολυμπιακός με τον γκολ του Ήλι Ίβιτς. Στην σέντρα είναι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Κάποιες διαβουλεύσεις υπάρχουν εκεί με τους Βούλγαρους υπευθύνους και τον εκπρόσωπο της UEFA, τον παρατητή της UEFA, τον κύριο Ken Ρίντεν, τον Άγγλο. Προφανώς για τις αλλαγές που έχουν γίνει. Επαναλαμβάνουμε ότι Ζελιάσκοφ και Ιβάν Ντομπρεύσκι μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο. Ο ένας που έχει βγει είναι σίγουρα ο Κύροφ. Νομίζω ότι ο Γκένο Ντομπρεύσκι αγωνίζεται. Όλα έτοιμα λοιπόν για να ξεκινήσει και το δεύτερο ημίχρονο. Ενώ και ο Κρις Καλατζής από την πλευρά του Ολυμπιακού ξεκινάει το ζέσταμά του και αυτός ίσως σε λίγα λεπτά να μπει στο παιχνίδι. Στη σέντρα λοιπόν οι παίκτες του Ολυμπιακού με τον Γιουσκόβιακ και τον Ίβιτς. Ακούμε όμως από τον αγωνιστικό χώρο τον Αποστόλη Νταλούκα. Μετά την αλλαγή του Κύροφ, να πούμε πως αυτός ο παίχτης αντικαθίσταται όπως και στο πρώτο παιχνίδι, αφού έτυχε του καλού μαρκαρίσματος από τον Γιώργο Μανατίδη. Υπενθυμίζουμε στο πρώτο μάτσο ο Κύροφ, ο καλύτερος επιθετικός της Σλάβια Σόφιας, αντικαταστάθηκε στο παιχνίδι, στο στάδιο Βασίλη Λεύσκη, αφού δεν τα πήγε τόσο καλά με αντίπαλο τον Γιώργο Μανατίδη. Έτσι και τώρα, στο 45ο λεπτό, υπενθυμίζουμε στην Σόφια, έχει αντικατασταθεί στο 67. Εδώ, στο πρώτο ημίχρονο, αντικαταστάθηκε ο Κύροφ. Άλλο ένα όπλο, άλλο ένα ατού του Στόγιαν Κότσεφ, αχρηστεύτηκε από την πολύ καλή παρουσία του Γιώργου Μανατίδη. Ενδιαφέροντα αυτά που μας είπε ο Αποστόλης Νταλούκας. Να παρακαλέσω το Βαν, έχω επιστροφή ήχου. Και συνέχεια εμείς στο παιχνίδι μας με τον Γιώργο Σκαρτάδο. Άφησε ο Αμανατίδης στον Χατζίδη. Κατσαμάνοφ προσπαθεί και ο Γιουσκόβιακ. Ο Ρούκοφ αγωνίζεται τελικά. Ο Γκένο Ντομπρεύσκι και ο Κύροφ είναι αυτοί που αποχώρησαν από τον αγωνιστικό χώρο. Ξανά η προηγούμενη φάση και το φάουλ που κέρδισε ο Κατσαμάνοφ από τον Γιουσκόβιακ. Σδράφκοφ. Κέρδισε την κεφαλιά ο Καραπιάλης. Ο Κατσαμάνοφ δεν μπόρεσε. Καραπιάλης και πάλι έμεινε ο Κατσαμάνοφ, παραχώρησε πλάγιο για τον Ολυμπιακό.
Ιβάν Ντομπρεύσκι. Ανέλαβε αυτός τώρα ρόλο οργανωτή μετά την αποχώρηση του αδελφού του, του Γκένο. Έκανε την προσπάθεια ο Δημητρόφ, δεν πέρασε όμως η παλιά. Ντάφκοφ, Ιβάν Ντομπρεύσκι πίσω για τον Τσβετάνοφ. Νέα παλιά για τον Ιβάν Ντομπρεύσκι, δεν πέρασε. Προσπάθεια ήταν από τον Ζελιάσκοφ. Κόλεφ, Ιβάν Ντομπρεύσκι, Τσβετάνοφ θα κάνει το σουτ, χωρίς όμως να ανησυχήσει τον Αλέκο Ράντο, ο οποίος διαμαρτύρεται πάντως στους αμυντικούς του, γιατί άφησαν ελεύθερο τον Τσβετάνοφ να επιχειρήσει το σουτ έξω από την περιοχή. Ξανά η προσπάθεια από τον Πέταρ Τσβετάνοφ, 23 ετών, ο Βούλγαρος μέσος. Αμανατίδης, Σκαρτάδος δίπλα του στον Πασαλή. Βαθιά παλιά από τον Πασαλή για τον Βασίλη Καραπιάλη. Ο Ιβάνοφ, έρχεται και ο Ατσάροφ. Υπάρχει επιθετικό φάουλ από τον Βασίλη Καραπιάλη που έσπρωξε τον αντιπαλό του, όπως έδειξε χαρακτηριστικά ο κύριος Μόμενταλερ. Σε πρώτο πλάνο ο Βασίλης Καραπιάλης. Και ξανά η προηγούμενη φάση, στην οποία καταλογίστηκε το επιθετικό φάουλ. Ατσάροφ. Ο Ουρούκοφ έχει δίπλα του τον Κατσαμάνοφ, τελικά προτίμησε να δώσει στον Ζελιάσκοφ. Τώρα θα φτάσει η μπάλα στον Κατσαμάνοφ, Ζελιάσκοφ και πάλι. Τσβετάνοφ. Ατσάροφ. Δεν πέρασε η παλιά. Και έτσι τώρα ο Ίβιτς, ο οποίος είναι αρκετά πίσω, προσπαθεί να περάσει από τον Ιβάνοφ. Πάντα ο Ίβιτς. Πάντα ο Ίβιτς, προβολή πάνω στην μπάλα από τον Κατσαμάνοφ. Και κόρνερ. Ξανά προσπάθεια του Ίλι Ίβιτς. Καθαρό το τάκλιν από τον Βούλγαρο αμυντικό. Το κόρνερ που κέρδισε ο Ολυμπιακός. Ο Ίβιτς έκανε την τρίπλα. Προσπάθησε να βγάλει και την σέντρα πάνω στα χέρια μου στους Ντράφκοφ, ενώ από την άλλη πλευρά ήταν αφύλακτος ο Γιουσκόβιεκ. Το κόρνερ αυτό ήταν το πέμπτο για τον Ολυμπιακό, το πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο. Ντάφκοφ. Δυνατό το τάκλιν από τον Καραταή, όχι όμως αντιαθλητικό. Υπήρχε πάντως παράβαση πάνω στον Δημητρόφ και κίτρινη κάρτα για τον Κυριάκο Καραταΐδη. Και αυτός όμως δεν έχει πρόβλημα, καθώς είναι η πρώτη που δέχεται στις δύο συναντήσεις του Ολυμπιακού με την Σλάβια. Έτσι και αυτός δεν θα αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα για τη συμμετοχή του, εάν βέβαια το κρίνει ο κύριος Διαμαντόπουλος, στο επόμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού, στον πρώτο γύρο του κυπέλου UEFA. 5 λεπτά πέρασαν στο δεύτερο ημίχρονο. Μουδιασμένα έχουν μπει πάντως και οι δύο ομάδες. Ντάφκοφ. Βάντο Μπρεύσκι, Ντάφκοφ. Προς την παλιά ήταν για τον Ζελιάσκοφ. Ντάφκοφ, Δημήτροφ. Ντάφκοφ προσπαθεί και πάλι. Βάντο Μπρεύσκι. Ντάφκοφ, Βάντο Μπρεύσκι, τριγωνάκια εκεί από τους Βούλγαρους, χωρίς όμως κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Δημητρόφ, πολύ καλή πίεση από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Τώρα είναι ελεύθερος ο Ντάφκοφ. Αλλαγή παιχνιδιού από τον Ιβάνοφ. Στην άλλη πλευρά για τον Κόλεφ, Τσβετάνοφ. Κόλεφ πίσω στον Κατσαμάνοφ και δίπλα αυτός στον Λίμπερο τον Ατσάροφ. Πάντως οι Ατσάροφ, Κατσαμάνοφ και Ρούκοφ, όπως ακούσατε και από τον Αποστόλη Νταλούκα, είχαν προβλήματα και στο πρώτο παιχνίδι στην Σόφια από τους προσωπικούς αντιπάλους, σε διαφορετικούς ρόλους βέβαια. Και σήμερα μέχρι στιγμής δεν τα έχουν καταφέρει στο μαρκάρισμα τόσο του Γιουσκόβιακ όσο και του Ίβιτς. Από τον Ιβάν Ντομπρεύσκι πίσω στον Ατζάροφ, μπαλιές χωρίς κανένα αποτέλεσμα, απλές αναλλαγές της μπάλας για τους παίκτες Σλάβια, προσπαθούν να περάσουν το χώρο του κέντρου, κάτι που κατάφεραν τώρα. Υπάρχει φάουλ από τον Ιβάν Ντομπρεύσκι πάνω στον Νταμπίζα, ο οποίος, όπως είχε αναλάβει στο πρώτο ημίχρονο τον αδελφό του, τον Γκένο Ντομπρεύσκι, τώρα στο δεύτερο ημίχρονο έχει αναλάβει την επιτήρηση του Ιβάν.
Ο Μαρινάκης προσπάθησε, βγήκε όμως γρήγορα ο Ατσάροφ από την άμυνά του, παραχώρησε το πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Χατζίδης. Πρώτος πάνω στην μπάλα ο Ρούκοφ, έφτασε αυτόν τον Μαρινάκη. Πασαλής Μαρινάκης. Ωραία κίνηση από τον Καραπιάλη, δεν πέρασε όμως από τον Κατσαμάνοφ. Καραταΐδης. Καραπιάλης μπόρεσε να δώσει στον Κυριάκο Καραταΐδη. Ωραία η σέντρα από τον Καραταΐδη. Με κεφαλιά ο Κατσαμάνοφ, ο Ντάφκοφ ακόμα πιο μακριά. Μαρινάκης. Καραπιάλης συνεχίζει να πιέζει το παίκτη του Ολυμπιακού. Δεν άφησε εδώ το πλεονέκτημα ο κύριος Μόμεντάλερ. Στο φάουλ που κέρδισε από τον Ντάφκοφ ο Βασίλης Καραπιάλης. Ήβιτς. Προσπάθησε να σηκώσει με περίτεχνο τρόπο για τον Καραπιάλη. Εκεί οι παίκτες στη Σλάβια δεν μπορούν να απομακρύνουν, τελικά όμως υπάρχει επιθετικό φάουλ χέρι του Ήλια Ήβιτς. Άφησε ο Ατσάροφ στον Σντράφκο. Η Σκόβιακ πιέζει τον Κατσαμάνοφ. Ο Κόλεφ δεν θα μπορέσει να προλάβει την μπάλα. Το πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό. Πάντα τον Πρέσκη. Δίπλα του είναι ο Τσβετάνοφ, πάντα τον Πρέσκη. Δημητρόφ. Δημητρόφ ίσως ο πιο επικίνδυνος παίχτης στη Σλάβια. Μέχρι στιγμής το παιχνίδι ο Ζελιάσκοφ και πάλι για τον Δημητρόφ. Ο Αμανατίδης έκανε την κόντρα. Τελικά είναι κόρνερ για την Σλάβια. Πρώτο κόρνερ και για την Σλάβια στην επανάληψη. Αργά αργά πάει ο Ζελιάσκοφ να μαζεύει την μπάλα για να το εκτελέσει. Άφησε τελικά στον αρχηγό τον Κόλεφ. Εκτελεί ο Κόλεφ το κόρνερ. Καθαρίζει τη φάση ψηλότερα από όλους ο Νταμπίζας. Από τον Ιβάνοφ και πάλι στον Κόλεφ. Τσβετάνοφ. Ιβάν Ντομπρεύσκι. Ιβάν Ντομπρεύσκι θα κάνει το σουτ, θα γίνει και η κόντρα σε κάποιον παίκτη Ολυμπιακού. Θα φτάσει έτσι αδύναμα στα χέρια, η μπάλα στα χέρια του Αλέκου Ράντου. Έδωσε αυτός αριστερότερα στον Νταμπίζα. Σκαρτάδος. Καραπιάλης. Μαρινάκης. Υπάρχει φάουλ από τον Τσβετάνοφ. Σωστή υπόδειξη από τον Μόμεντάλερ. Φάουλ πάνω στον Πέτρο Μαρινάκη. Ξανά εδώ με το δεξί χέρι σπρώχνει τον μέσο του Ολυμπιακού. Ο Τσβετάνοφ. Χατζίδης πήρε από τον Καραπιάλη. Ήβιτς και Χατζίδης, ενώ δέχτηκε και μια κλωτσιά ο Ήβιτς που είναι στο έδαφος από τον Ρούκοφ. Βλέπετε τον Ήβιτς να σφαδάζει στο έδαφος. Σε ελπίσουμε ότι δεν θα είναι τίποτα το σοβαρό. Διαμαρτύρεται προς τον Μόμεντάλερ. Ενώ η μπάλα έχει καταλήξει κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Τρία φάουλ μέχρι στιγμής έχει κερδίσει ο Ήλια Ήβιτς από τους αντιπάλους του. Και ο Βασίλης Καραπιάλης θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Με πάσα για τον Χατζίδη. Καραπιάλης. Δεν ήταν καλό το κοντρόλ. Ο Ζελιάσκοφ απομάκρυνε προς τη μην. Πιο γρήγορος ο Χατζίδης. Πλάγι όμως για τον Ολυμπιακό. Μαρινάκης. Δεν μπόρεσε για την κεφαλιά Γιουσκόβια και έδιωξε ο Κατσαμάνοφ και Ιβάν Ντομπρεύσκι. Πιο κεφάτος αυτός από τον αδελφό του. Γρήγορα όμως επέστρεψε ο Μαρινάκης και τον έκοψε. Πάντα Μαρινάκης. Προβολή που έγινε από τον Ντάφκοφ. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Παρέμβαση του Ρούκοφ και πάλι μπάλα στην κατοχή των παιχτών του Ολυμπιακού. Καραταΐδης Γιουσκόβιακ με τον Κατσαμάνοφ. Καραταΐδης και πάλι. Κασαλής. Νταμπίζας. Μαρινάκης. Μανατίδης. Αλλαγή παιχνιδιού ωραία για τον Νταμπίζα.
Συγκλίνει αυτός προς το κέντρο. Δεν ήταν καλή η παλιά που προσπάθησε να βγάλει με το εξωτερικό. Έκοψε ο Ιβάνοφ, ο οποίος ακολουθεί τον Καραπιάλη. Τσβετάνοφ, Ιβάνοφ. Τσβετάνοφ έχει στην κατοχή του την μπάλα. Στριφογύρισε γύρω από τον εαυτό του, ελευθερώθηκε και έδωσε αριστερά στον Ζελιάσκοφ. Πάντα ο Ζελιάσκοφ κοφτεί τρίπλα στον Σκαρτάδο. Σέντρα όμως πολύ κακή. Σε ένα χώρο που είναι μόνο ο Αμανατίδης. Σκαρτάδος. Λάθος από τον Σκαρτάδο. Κόλεφ. Πέρασε ο Κόλεφ. Υπάρχει φράγμα από τον Σκαρτάδο. Ξανά. Πέρασε από τη μια πλευρά ο Κόλεφ, ο Σκαρτάδος καθώς είδε ότι δεν μπορούσε να ελέγξει την μπάλα, έκανε το φράγμα στον άλλο αρχηγό, στον ομόλογό του τη Σλάβια, τον Κόλεφ. Στέφαν Κόλεφ, 31 ετών, από τους έμπειρους παίκτες τη Σλάβια. Έμεσο φάουλ λοιπόν για τους Βούλγαρους. Ο Κόλεφ θα είναι εκτελεστής, κεφαλιά από τον Ντάφκοφ, Σκόβιακ, ο οποίος έχει γυρίσει. Δημητρόφ. Πάντα Δημητρόφ. Σέντρα από τον Ατσάροφ. Δημητρόφ. Επικίνδυνα σούτ από τον Τσβετάνοφ. Υπάρχει προβολή από τον Νταμπίζα. Παίκτες του Ολυμπιακού, οι οποίοι δεν μας δείχνουν το πρόσωπο που παρουσίασαν στο πρώτο μήχρονο, σε αυτά τα πρώτα 14 λεπτά της επανάληψης. Υποτονική αρκετά. Φαίνεται να έχουν επαναπαυθεί σε αυτό το 1-0. Έτσι η Σλάβια βρίσκει την ευκαιρία να πιέσει κάπως την εστία του Ράντου, χωρίς όμως να έχει γίνει ιδιαίτερα απειλητική μέχρι στιγμής. Νέο λάθος παραλίγο να γίνει. Τελικά μετά την κόντρα ο Ιβάν Ντομπρεύσκι για τον Κόλεφ, διόρθωσε ο Χατζίδης. Καραπιάλης Χατζίδης. Προβολή από τον Χατζίδη. Νέο λάθος, αλλεπάλα λάθη και από τους παίκτες των δύο ομάδων. Δημητρόφ και σφυρίγματα στις εξέδρες. Τσβετάνοφ, Ντάφκοφ. Τσβετάνοφ. Ζελιάσκοφ. Γύρισε πολύ πίσω ο Ντάνι Ζελιάσκοφ και αυτός από τα νέα παιδιά της Σλάβια. Δημητρόφ. Ιβάν Ντομπρεύσκι. Ντάφκοφ. Δυνατή η παλιά. Θα προσπαθήσει να βγάλει τη σέντρα εύκολα. Ο Αλέκος Ράντος συνεννοήθηκε με τον Νταμπίζα και μπλόκαρε την μπάλα. Ακούμε τον Νίκο Δελαγραμμάτη. Διαμαντόπουλος εκφράζει τον προβληματισμό του για την εικόνα την οποία παρουσίασε ο Ολυμπιακός στην επανάληψη του αγώνα εδώ στο Καραϊσκάκη, με την εντολή προς τον Αλέκο Αλεξανδρή και τον Ηλία Σαπάνη να σηκωθούν από τον πάγκο, να προθερμανθούν, να κάνουν παρέα, θα λέγει κανείς, τον Κρις Καλατζή. Όπως όμως είδαμε από το ύφος του Κατερινιώτη προπονητού, ασφαλώς κάποιον από τους δύο προτίθεται να χρησιμοποιήσει τον αγώνα και μάλιστα σύντομα. Αφήνει δηλαδή μέχρι τώρα να κάθονται στον πάγκο ο Παχατουρίδης και το Χούρογλου, ο οποίος δεν έχει δώσει τέτοια εντολή. Σε πρώτο πλάνο ο κύριος Διαμαντόπουλος, δίπλα του και ο Άρης Ποήλας, ο έφορος του Ολυμπιακού. Νέα προσπάθεια, το σούτ από τον Κόλεφ τελείως άστοχο. Πάντως οι παίκτες της Σλάβια εκμεταλλεύονται αυτή την οθρότητα των αντιπάλων τους και αρχίζουν να πιέζουν την εστία του Αλέκου Ράντου και θα πρέπει ο Ολυμπιακός να προσέξει ιδιαίτερα, καθώς σε κάποια από αυτές τις επιθέσεις ίσως να γίνουν ακόμα πιο απειλητικοί οι παίκτες της Σλάβια. Ας ακούσουμε όμως και την πλευρά της Σλάβια, να δούμε τι σκέφτονται στον πάγκο, στο Γιάν Κότσεφ. Αποστόλη Νταλούκα, έχεις το λόγο. Ο Στόγιαν Κότσεφ κάνει νοήματα στους μέσους και στους μεσοαμυντικούς ομάδας του να πρεσάρουν τον Ολυμπιακό στον χώρο του κέντρου. Να πούμε πάντως ότι αυτό έκαναν οι παίκτες της Σλάβια και στο πρώτο παιχνίδι, στο δεύτερο ημίχρονο του πρώτου παιχνιδιού στο στάδιο Βασίλη Λεύσκη, και μετά το 75ο λεπτό ξεφούσκωσε η ομάδα. Δεν ξέρω αν έχουν τις δυνάμεις η Σλάβια να πρεσάρει στο στάδιο Καραϊσκάκη σε αυτό το χρονικό διάστημα. Ο Σδράφκοφ βγήκε και μάζεψε την μπάλα πριν αυτή φτάσει στον Γιουσκόβιακ που σηκώθηκε για κεφαλιά. Ουρούκοφ. Πάντως αργή και η ανάπτυξη της Σλάβια. Οι Βούλγαροι με πολλές μπαλιές στο χώρο του κέντρου έχουν έναν αργό ρυθμό. Δεν βγαίνουν πολύ γρήγορα στην επίθεση, διευκολύνοντας έτσι το έργο των αντίπαλων αμυντικών. Σκεφτικός ο πρώτος, όπως έχετε στον δέκτη σας, ο Στόγιαν Κότσεφ, ο προπονητής της βουλγάρικης ομάδας. Τώρα ο Ανδρέα Γιουσκόβιακ.
κάνει την κίνηση ο Καραπιάλης. 1-2 με τον Καραπιάλη. Άνοιξε την μπάλα ο Πολωνός. Δόθηκε έτσι ευκαιρία στους Βούλγαρους αμυντικούς να απομακρύνουν μετά την κόντρα αυτή. Κατέληξε. Out. Ξανά το 1-2 που έγινε ανάμεσα στον Γιουσκόβιακ και τον Καραπιάλη εδώ. Ο Γιουσκόβιακ προσπάθησε να περάσει. Ο Κατσαμάνοφ βγήκε γρήγορα όμως πάνω στην μπάλα. Έγινε κόντρα στη συνέχεια και κατέληξε out. Συνέχεια στο παιχνίδι με το ελεύθερο από τον Σδράφκοφ. Ντάφκοφ. Πίσω και πάλι στον Σδράφκοφ. Ατσάροφ. Ο Ιβάνοφ κινητικός σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, πότε δεξιά πότε αριστερά, αυτή τη φορά κόπηκε από τον Νταμπίζα. Ίβιτς, υπάρχει φάουλ από τον Ουρούκοφ. Ουρούκοφ ο οποίος ήδη έχει δεχτεί κίτρινη κάρτα. Για να δούμε αν είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα. Είδατε εσείς και πάλι το φάουλ πάνω στον Ήλι Ίβιτς. Ενώ θα κάνει και αλλαγή ο κύριος Κότσεφ, όπως με πληροφόρησε από τον Λουταλούκα, θα βάλει στον αγωνιστικό χώρο τον Μίτσεφ. Τώρα θα γίνει η αλλαγή. Δεν θα είναι ο Ρούκοφ πάντως αυτός που θα βγει. Ο Μίτσεφ ο οποίος είχε ξεκινήσει στο πρώτο παιχνίδι. Βγήκε τελικά ο Ιβάνοφ από τους πιο δραστήριους παίκτες. Γύρισε τώρα ο Ίβιτς μέσα στην περιοχή με αντίπαλο τον Ουρούκοφ. Κόπηκε όμως με την βοήθεια και του Ατσάροφ. Το πλάγιο είναι για την Σλάβια. Ουρούκοφ όπως ο Κατσαμάνοφ. Παλιά του Πασαλή για τον Χατζίδη. Πάντα ο Χατζίδης, υπάρχει φάουλ. Και αυτό το καταλόγησε ο Ελβετός διαιτητής. Μαρινάκης έβγαλε την σέντρα. Και σε την κεφαλιά ο Νταμπίζας, χωρίς όμως να βρει στόχο, καθώς κατέληξε αρκετά μετρά out από την εστία του Σδράφκοφ. 20 λεπτά παιχνιδιού στην επανάληψη. Ολυμπιακός Σλάβια Σόφια 1-0 με τον γκολ του Ίβιτς από το 10ο λεπτό. Επαναλαμβάνουμε όμως ότι αυτά τα πρώτα 20 λεπτά στο δεύτερο μέρος δεν έχουν καμία σχέση με την εικόνα που παρουσίασε ο Ολυμπιακός στο πρώτο μισό του παιχνιδιού. Χατζίδης σε αυτό το πλάγιο. Σκαρτάδος. Μανατίδης. Νταμπίζας. Ίβιτς αναγκάζει να γυρίσει πολύ πίσω για να πάρει την μπάλα, καθώς υπάρχει πρόβλημα εκεί στον χώρο του κέντρου. Μακρινές μπαλιές τόσο από τον Σκαρτάδο όσο και από τον Νταμπίζα για να βγει στην επίθεση ο Ολυμπιακός. Μαρινάκης και Πασαλής, οι οποίοι έκαναν αρκετή δουλειά στο πρώτο ημίχρονο, δείχνουν να είναι κουρασμένοι. Δεν ξέρω αν από τους δύο θα είναι η αλλαγή για τον κύριο Διαμαντόπουλο. Θα δούμε σε λίγο. Σκαρτάδος. Καραπιάλης με τον Μίντσεφ. Δεν ήταν καλή παλιά για τον Ίβιτς. Βγήκε ο Ουρούκοφ και αυτός τον Ιβάν Ντομπρεύσκι. Επικίνδυνη αυτή η αντεπίθεση για την Σλάβια. Ιβάν Ντομπρεύσκι ψάχνει τώρα κάποιον συμπαίκτη του για να ελευθερωθεί. Κάνει και την παλιά την άλλη πλευρά για τον Ζελιάσκοφ. Να δούμε αν θα προλάβει. Βγάζει και τη σέντρα ο Ζελιάσκοφ. Δημητρόφα αμέσως στο shoot the ball out. Επαναλαμβάνουμε ότι ο Ολυμπιακός, εάν συνεχίσει να δίνει χώρο αλλά και την δυνατότητα με την οθρότητα στο παιχνίδι του να βγουν στην επίθεση οι παίκτες της Σλάβια, ίσως να αντιμετωπίσει προβλήματα εδώ. Από το ύψος περίπου της μικρής περιοχής ο Δημητρόφ έκανε αμέσως το shoot. Την μπάλα κατέληξε out τελικά. Χατζίδης. Πασαλής.
Σκαρτάδος. Χατζίδης. Πασαλής. Πέρασε τον χώρο του κέντρου, δίνει και πάλι στον Μινά Χατζίδη. Νταμπίζας που προωθείται για άλλη μια φορά. Γύρισε στον Χατζίδη, Μαρινάκης. Ο Γιώργος Αμανατίδης και αυτός μπροστά. Πάντα Αμανατίδης, υπάρχει χέρι εκεί. Όσο ήταν στο έδαφος ο αμυντικός του Ολυμπιακού, φάουλ επιθετικό που εκτελέστηκε γρήγορα, ενώ ο Αμανατίδης συνεχίζει να είναι στο έδαφος. Προβολή από τον Πασαλή. Σκαρτάδος. Πασαλής, Μαρινάκης. Πάντα στο έδαφος ο Αμανατίδης και τώρα ο Μαρινάκης θα βγάλει την μπάλα πλάγιο για να δοθούν οι πρώτες βοήθειες στον 25χρονο αμυντικό του Ολυμπιακού, τον Γιώργο Αμανατίδη, ενώ και ένας παίκτης της Σλάβια είναι στο έδαφος. Είναι με το νούμερο 3 ο Ατσάροφ από την προηγούμενη προβολή του Μινά Χατζίδη. Ευχαριστούμε τον σκηνοθέτη μας που μας έδωσε αυτό το διαφωτιστικό replay, ενώ και ο Αμανατίδης στο έδαφος ζητάει φορείο τώρα ο κύριος Μομεντάλερ, ενώ όπως με ειδοποιεί από τον αγωνιστικό χώρο Νίκος Δελαγραμμάτικας, ο Κρις Καλατζής θα είναι η πρώτη αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Εσείς βλέπετε την φάση στην οποία τραυματίστηκε ο Αμανατίδης λίγο νωρίτερα στην σύγκρουσή του με τον Κόλεφ. Να δούμε αν θα είναι τελικά ο Αμανατίδης αυτός που θα βγει και τη θέση που θα πάρει ο Κρις Καλατζής στο 68ο λεπτό της συνάντησης. Υποβασταζόμενος από τον γιατρό του Ολυμπιακού, τον Δάρα, και τον φυσιοθεραπευτή, βγαίνει ο Αμανατίδης εκτός αγωνιστικού χώρου. Και πράγματι λοιπόν ο Κρις Καλατζής θα μπει στην θέση του Γιώργου Αμανατίδη στο 69ο λεπτό της συνάντησης. Ο Αμανατίδης, ο οποίος τραυματίστηκε, ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι κάτι σοβαρό για τον διεθνή αμυντικό του Ολυμπιακού. Σε πρώτο πλάνο ελθόν ο Κρις Καλατζής. Και οι Βούλγαροι, οι οποίοι θα δώσουν υποτικά την μπάλα, θα τη γυρίσουν στον Αλεκοράτο. Μπήκε στο παιχνίδι και ο Ατσάροφ μετά τις πρώτες βοήθειες που δέχτηκε. Τώρα θα γυρίσει σε ρόλο στόπερο Καραταΐδης και την θέση του στην αριστερή πλευρά της ανάπτυξης του Ολυμπιακού θα αναλάβει ο Κρις Καλατζής. Ίβιτς και Ουρούκοφ. Αρκετές κλωτσιές στον σέρβο από τον Ουρούκοφ. Δίνει και στον Ιβάν Ντομπρεύσκη. Δεν έχει βγει η μπάλα, πάντα Ντομπρεύσκη. Πάτησε για τον Δημητρόφ, αυτός και πάλι για τον Ντομπρεύσκη. Βγαίνει πολύ γρήγορα ο Καραπιάλης, ο οποίος κερδίζει και το φάουλ από τον Ιβάν Ντομπρεύσκη. Είδατε για λίγο και τον Αλεξανδρή με τον Ηλία Σαπάνη να αποθερμαίνονται. Ξανά το φάουλ που κέρδισε ο Βασίλης Καραπιάλης πολλά χιλιόμετρα από τον μέσο του Ολυμπιακού. Γύρισε να καλύψει το κενό στην άμυνά του. 20 λεπτά ακόμα παιχνιδιού, πάντα 1-0 Ολυμπιακός Σλάβια με τον γκολ του Ίβιτς στο 10ο λεπτό. Υπενθυμίζουμε ότι ο Αντρέι Γιουσκόβιακ έχασε πέναλτι στο 45ο. Καλατζής. Με δυνάμεις ο Καλατζής. Ο Ίβιτς όμως είναι offside, όπως υποδεικνύει ο Ελβετός επόπτης. Δράφκοφ για τον Ντάφκοφ. Βαν Ντομπρεύσκη έδωσε στον Ουρούκοφ, αυτό στον Κάτσαμάνοφ. Πάντα ο Κάτσαμάνοφ. Αριστερά στον Κόλεφ. Τσβετάνοφ. Κόλεφ. Βαν Ντομπρεύσκη.
κεφαλιά από τον Σβετάνοφ, εύκολα στα χέρια του Αλέκου Ράντου. Ας ακούσουμε όμως τον γιατρό του Ολυμπιακού, τον κύριο Δάρα, για το τι έχει ο Γιώργος Αμαντίδης. Νίκο Δελαγραμμάτικα, σε ένα το μικρόφωνο. Γιατρέ, σας ακούμε, τι ακριβώς είπε ο παιδί Αμαντίδης? Έφαγε μια κλωτσιά στο γόνατο, έχει κάνει ένα αιμάτωμα τώρα. Αυτή τη στιγμή το βγάλαμε για μια λίγο παραπάνω, αλλά από εκεί πέρα δεν νομίζω να είναι κάτι το σοβαρό. Παναθηναϊκό δηλαδή θα μπορεί να είναι στη διάθεση του προπονητού του? Πιστεύω πως ναι. Ευχαριστούμε. Πάντα έγκαιρο το ρεπορτάζ από τον Νίκο Δελαγραμμάτικα και τον Αποστόλη Νταλούκα. Μαρινάκης. Νταμπίζας. Σκαρτάδος. Νταμπίζας. Ωραία, ο Καραπιάλης απέφυγε τον Μίντσεφ, δεν πέρασε όπως η παλιά του για τον Γιουσκόβια, Κοπολωνός, ο οποίος δείχνει κάποια σημάδια κόπωσης. Σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, Ιβάν Ντομπρεύσκι. Γρήγορα ο Γαλατζής, θετικότατη προβολή για τον Νταμπίζα και αυτός αλλαγή παιχνιδιού δεξιά για τον Χατζίδη. Δίπλα του είναι ο Σκαρτάδος. Χατζίδης προτιμάει να αλλάξει παιχνίδι για τον Καραπιάλη και αυτός ακόμη πιο αριστερά στον Κρις Καλατζή. Σέντρα από τον Καλατζή, δεν θα περάσει από τον Νατσάροφ. Σκαρτάδος, Πασαλής. Πάντα ο Πέτρος Πασαλής έχει χώρο να κάνει, προτιμάει να δώσει τελικά στον Ίβιτς. Ίβιτς στην περιοχή του Σδράφκοφ, θα μπλεχτεί εκεί ανάμεσα από τους Βουλγαρούς με τον Κόλεφ, υπάρχει εκεί. Το μαρκάρισμα του αρχηγού της Σλάβια, κέρδισαν την μπάλα. Πλάγιο τελικά για τον Ολυμπιακό, ενώ η Ηλίας Σαπάνης είναι η δεύτερη αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Ξανά η προηγούμενη προσπάθεια με τον Κόλεφ και την προβολή του Μινά Χατζίδη. Τελικά έχει κερδίσει φάουλ η Σλάβια. Και σε πρώτο πλάνο ο Ηλίας Σαπάνης με το νούμερο 16, 22χρονος επιθετικός του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει δείξει πάρα πολλά καλά στοιχεία μέχρι στιγμής τόσο στα φιλικά όσο και στον αγώνα του κυπέλου με την Βέρεια το Σάββατο, πέτυχε το δεύτερο γκολ. Όπως είπαμε λοιπόν, ο Γιουσκόβιακ είναι αυτός που θα βγει καθώς έδειξε σημάδια κόπωσης στο 74ο λεπτό. Η δεύτερη αλλαγή για τον Ολυμπιακό, είχε προηγηθεί η αναγκαστική αλλαγή του Γιώργου Αμανατίδη με τον Κρις Καλατζή. Αποθεώνεται και δέχεται και τα συγχαρητήρια από τους συμπαίκτες του, ο Ανδρέι Γιουσκόβιακ, ο οποίος δεν έχει φτάσει ακόμα στο επιθυμητό όριο φυσικής κατάστασης. Εβάν Ντομπρεύσκι γύρισε την μπάλα. Δεν πέρασε η παλιά, έγινε όμως το λάθος. Να ο Μίντσεφ σε επικίνδυνη θέση. Με δυνάμεις και αυτός καθώς μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο, άσχημα όμως το γύρισμά του από τον Πασαλή στον Μαρινάκη. Πάλι ο Πασαλής με τον Τσβετάνοφ. Είναι ο Χατζίδης, ζητοσυνόμη Τσβετάνοφ και Χατζίδης. Ο Γερμανός πολύ ωραία κέρδισε την μπάλα και έδωσε στον Ίβιτς. Αυτός έκανε την παλιά για τον Σαπάνη και όχι για τον Χατζίδη που ήταν δεξιότερα. Μόνος του έτσι δίνεται η ευκαιρία στον Κατσαμάνοφ να βγει πάνω στην μπάλα και να καθαρίσει τη φάση παραχωρώντας πλάγιο για τον Ολυμπιακό, ενώ στο έδαφος είναι ο Ντιμητρόφ. Πάει κοντά του ο διαιτητής, ο κύριος Μόμενταλερ, για να δει εάν θα χρειαστεί τις πρώτες βοήθειες και ο Ντιμητρόφ. Πράγματι μπαίνουν οι άνθρωποι της Σλάβια και το φορείο για να μεταφερθεί εκτός αγωνιστικού χώρου, σύμφωνα άλλωστε με τους νέους κανονισμούς. Σουέφα, όπως βλέπετε και εσείς, 12 φάουλ για τον Ολυμπιακό, 20 για την Σλάβια Σόφιας. Οι Βούλγαροι, οι οποίοι αρκετές φορές επιστράτευσαν σκληρό παιχνίδι για να αντιμετωπίσουν τους αντιπάλους τους. Ξανά προηγούμενη προσπάθεια με τον Ιβάν Ντομπρεύσκι και τον Μαρινάκη. Νωρίτερα έχει τραυματιστεί ο Δημητρόφο, ο οποίος πρέπει να έχει πάθει κάποια θλάση, καθώς τον βλέπουμε να πιάνει το δεξί του πόδι. Να δούμε αν θα μπορέσει να συνεχίσει. Ένα τέταρτο ακόμα για την ολοκλήρωση του 90 λεπτού. Πάντα ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 με τον γκολ του Ιλεϊβιτς από το 10ο λεπτό. Και επαναλαμβάνουμε ότι σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο δεν έχουμε παρακολουθήσει το ωραίο θέμα που πρόσφερε ο Ολυμπιακός στο πρώτο μέρος. Η Σλάβια προσπαθεί και αυτή όσο μπορεί να πιέσει την εστία του Αλέκου Ράντου.
Νέα προσπάθεια τώρα με τον Νταμπίζα και τον Καλατζή για τον Ολυμπιακό. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Χατζίδη Μαρινάκης. Καραπιάλης. Προτιμάει να έρθει δεξιότερο ο Βασίλης Καραπιάλης. Δίπλα του είναι πάντα ο Μίντσεφ. Offside είναι ο Ίδιτς. Υπόδειξη άμεση από τον επόπτη που ελέγχει την επίθεση του Ολυμπιακού. Τελειώνει έτσι και αυτή η επιθετική προσπάθεια των Ερυθρόλευκων. Κόλεφ. Για τον Τσβετάνοφ βγαίνει ο Σκαρτάδος από την άμυνά του. Σαπάνης. Καλατζής. Καραπιάλης. Πάντα ο Καραπιάλης μέσα στην περιοχή ο Μαρινάκης. Ωραία αυτός αριστερά για τον Καλατζή. Βγαίνει η σέντρα από την άλλη πλευρά. Δεν θα προλάβει, αφήνει τελικά ο Ίβιτς στον Χατζίδη. Ίβιτς. Τρίπλες από τον Ήλια Ίβιτς με αντίπαλο τον Ουρούκοφ. Βγάζει και τη σέντρα εκεί όπου έρχεται τώρα ο Καλατζής. Όπως ο Κατσαμάνοφ. Καραπιάλης, υπάρχει φάουλ από τον Μίντσεφ. Αφήνει όμως το παιχνίδι. Ποιος μομεντάλλερ, υπήρχε μαρκάρισμα από πίσω από τον Μίντσεφ. Βαθιά παλιά με στόχο τον Καλατζή και πάρει. Δεν πέρασε η παλιά του Καραπιάλη, δεν έγινε το 1-2. Πασαλής. Ίβιτς. Ίβιτς στέκεται πάντα όρθιος. Έβγαλε την παλιά για τον Μαρινάκη. Ο Ατσάροφ σε καλή θέση όμως έδιωξε. Δημητρόφ, ο οποίος μπήκε και πάλι στο παιχνίδι. Μαρκάρισμα από τον Καραπιάλη, αντικανονικό. Φάουλ για τη Σλάβη. Ξανά το φάουλ που κέρδισε ο μέσος της Σλάβη από τον Βασίλη Καραπιάλη. Ντάφκοφ. Σβετάνοφ. Από τον Κατσαμάνοφ στον Ζελιάσκοφ. Κατσαμάνοφ. Κόλεφ. Βγαίνει γρήγορα ο Χατζίδης. Πάτησε ο Κόλεφ. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Σκαρτάδος. Ο Σαπάνης πίσω στο Σκαρτάδο και πάλι. Καθυστερούν στις επιλογές τους οι παίκτες του Ολυμπιακού. Κλείνονται έτσι και δεν βρίσκουν καινούς χώρους για να αναπτυχθούν. Ο Καραπιάλης πίσω στον Καραταΐδη, αυτός τον Νταμπίζα. Καραπιάλης. Καλατζής. Ίβιτς και Ουρούκοφ, το πλάγιο είναι για την Σλάβια. Το πλάγιο το εκτέλεσε γρήγορα ο Ρούκοφ, έδωσε στον Ντράφκοφ, αυτός με τα πόδια στον Κατσαμάνοφ, δίπλα στον Κόλεφ. Λάθος από τον Κόλεφ. Μαρινάκης, Χατζίδης, ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, λάθος επιλογή και από τον Χατζίδη. Σβετάνοφ τώρα έκανε την κίνηση, ο Μίντσεφ πήρε και την μπάλα για να δούμε τον Μίντσεφ μέσα στην περιοχή. Πιέζεται όμως κατάλληλα από τον Καλατζή, αναγκάζεται να βγει πλάγια, βγάζει την σέντρα πάνω στα πόδια του Κρις Καλατζή, κόρνερ, ενώ στο έδαφος είναι και ο Πέτρος Μαρινάκης. Άλλη μια διακοπή στο παιχνίδι και πάλι ο Ελβετός διαιτητής τρέχει κοντά στον Πέτρο Μαρινάκη, ενώ στην γραμμή περιμένει ο κύριος Δάρας. Ο κύριος Μομεντάλερ λέει του Μαρινάκη ότι δεν έχει τίποτα το σοβαρό. Ας ακούσουμε τον Αποστόλη Νταλούκα από τον αγωνιστικό χώρο, καθώς υπάρχει κενό μέχρι στιγμής. Να πούμε για τον Μίντσεφ, ο οποίος βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση πριν από λίγο, ότι στην Σόφια, στο πρώτο παιχνίδι αγωνίστηκε στη θέση του αριστερού back half με επιθετικές τάσεις. Κυρίως εδώ σήμερα το βλέπουμε σε μια διαφορετική θέση, αν και είναι πάρα πολύ επικίνδυνος παίχτης και δηλώνεται από τη Σλάβια στα χαρτιά της σαν αμυντικός. Όπως είπαμε, πολλές αλλαγές σήμερα για τον κύριο Κότσεφ, αλλαγές ρόλων σε αρκετούς παίκτες. Μαρινάκης θα μεταφερθεί με το φορείο εκτός αγωνιστικού χώρου, ενώ σηκώθηκε και ο Αλέκος Αλεξανδρής. Ίσως δεν θα θελήσει να ρισκάρει την παραπέρα συμμετοχή, την περαιτέρω συμμετοχή του Πέτρου Μαρινάκη στον αγώνα. Ο Αλέκος Αλεξανδρής λοιπόν θα είναι
η τρίτη αλλαγή για τον Σταύρο Διαμαντόπουλο. Κάποια χειροκροτήματα για τον Μαρινάκη αλλά και τον Αλεξανδρή, τον οποίο τώρα έχετε στον παίκτη σας. 27χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός με την πολύ καλή εμφάνιση στον αγώνα της περασμένης Τετάρτης με την εθνική μας ομάδα στην Γλασκόβη με την Σκωτία. Πράγματι λοιπόν έγινε και αυτή η αλλαγή. Ο Χατζίδης απομάκρυνε με κεφαλιά. Το σούτ από τον Ντάφκοφ, κοντράρι μπάλα. Νέο σούτ από τον Ουρούκοφ. Out. Σε πρώτο πλάνο ο Μαρίνος Ουρούκοφ, 31 ετών. Κυρίως αγωνίζεται σαν αμυντικό χαφ στην Σλάβια σήμερα. Προτίμησε ο κύριος Κότσεφ να τον χρησιμοποιήσει σαν στόπερ πάνω στον Τιλίβιτς. Ενώ τώρα γίνονται και κάποιες συστάσεις στους φίλους του Ολυμπιακού να ανάψουν κάποιες φωτοβολίδες για τον κίνδυνο τιμωρίας της έδρας των Εθνόλευκων. Έγινε σέντρα από τον Πασαλίο Ίβιτς, δεν μπόρεσε να γυρίσει στον Αλεξανδρή. Εύκολα καθάρισε ο Τσβετάνοφ Κόλεφ. Κόλεφ και Πασαλής. Από τον Τσάροφ, εδώ είναι ο Πέτρος Μαρινάκης που σιγά σιγά κατευθύνεται προς τον πάγκο της ομάδας του. Πάντα σε πρώτο πλάνο ο Πέτρος Μαρινάκης. Ντάφκοφ. Δεν μπόρεσε ο Μίντσεφ. Σαφάνης. Ζελιάσκοφ. Πέφτει δυνατά πάνω στην μπάλα ο Πασαλής. Καλατζής. Καρατάιδης. Ένα πλάνο και από την θύρα 7 με κάποιο καπνογόνο το οποίο σβήνουν οι φίλοι του Ολυμπιακού. Ζελιάσκοφ. Σαπάνης έχει γυρίσει πολύ πίσω. Ο Ράντος δεν ήταν καλή η παλιά του για τον Νταμπίζα. Όπως αυτός παρακινδυνευμένα τελικά σε ένα χώρο που είναι ο Καραπιάλης χάνει από τον Τσβετάνοφ και τον Κόλεφ. Προβολή. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό. 6 λεπτά ακόμα για την ολοκλήρωση του 90 λεπτου. Ολυμπιακός Σλάβια πάντατε 1-0 με τον γκολ του Ήλια Ήβιτς στο 10ο λεπτό της συνάντησης. Ενώ ο Αντρέι Γιουσκόβιακ στο 45ο έχασε τη μεγάλη ευκαιρία να πετύχει το δεύτερο γκολ των Ερυθρόλευκων καθώς δεν κατάφερε να νικήσει από το σημείο του πέναλτι τον Σδράφκοφ. Σκαρτάδος, Ενταμπίζα συγγνώμη, αριστερά για τον Καλατζή. Πέρασε από τον Ντάφκοφ ο Καλατζής, δεν ήταν όμως καλή η παλιά του. Ζελιάσκοφ έκοψε και 4-3 τώρα οι παίκτες της Σλάβια με τους αντίπαλους του Ολυμπιακού. Δημητρόφ. Από την άλλη πλευρά για τον Ντομπρεύσκι, πάει στην περιοχή. Ο Ντομπρεύσκι δεν μπόρεσε να κάνει το κοντρόλ όπως ήθελε. Έτσι έδιωξε ο Νταμπίζας Καραπιάλης. Άλλη μια δύσκολη στιγμή για την εστία του Αλέκου Ράντου. Καραπιάλης και Σαπάνης. Δυνατή παλιά για τον Καραπιάλη πίσω από τον Ουρούκοφ στον Σδράφκοφ. Δεν πάει κανείς παίκτης εκεί να πιέσει. Έτσι εύκολα αυτός θα δώσει στον Ντάφκοφ. Αλλαγή παιχνιδιού από την άλλη πλευρά στον Κόλεφ. Βλέπετε κι εσείς 85ο λεπτό, 1-0 Ολυμπιακός Σλάβια. Δημητρόφ χρησιμοποιεί και το χέρι του Ιβάν Ντομπρεύσκι. Το είδε ο Μουμεντάλερ. Νίκο Δελαγραμμάτικα, σε ακούμε. Ο Πέτρος Μαρινάκης αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο του Σταδίου Καρεσκάκη και το παιχνίδι βεβαίως αφού αντικαταστάθηκε καθώς ένιωσε τράβηγμα στον μυρό. Όπως βεβαιώνει ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, θα είναι σε θέση να αγωνιστεί εναντίον του Αθηναϊκού στη διάθεση προπονητή του για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Περισσότερο για προληπτικούς λόγους χρειάστηκε να αντικατασταθεί. Από τον Αλέκο Αλεξανδρή. Χατζίδης. Δίπλα του είναι και ο Πασαλής. Ο Χατζίδης προτιμάει να διατηρήσει τον έλεγχο του την μπάλα. Δεν ήταν καλή η πάσα του για τον Σκαρτάδο. Πίεσε και ο Μίντσεφ, τελικά έχει φτάσει η μπάλα στον Πασαλή και τώρα στον Νίκο Νταμπίζα. Καλατζής. Κόντρα πάνω στον Ντάφκοφ και πάλι ο Καλατζής συνεχίζει. Ίβιτς. Παλιά του για τον Αλεξανδρή, σούτα αμέσως από τον Αλέκο Αλεξανδρή και ζεσταίνεται κάπως η ατμόσφαιρα εδώ στο στάδιο Καρεσκάκη. Ο Αλέκος Αλεξανδρής στην πρώτη του επικίνδυνη φάση στην εστία του Σδράφκοφ. Η κάθετη παλιά που έγινε από τον Ήλια Ήβιτς, αμέσως ο Αλεξανδρής προσπάθησε με το αριστερό σουτ να νικήσει, να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Σδράφκοφ. Η μπάλα όμως πέρασε out.
μία από τις ελάχιστες καλές φάσεις που έχουμε δει από τον Ολυμπιακό στο δεύτερο μέρος. Δεν προλάβει ο Δημητρόφ και ο Καραταΐδης. Αφήνει αργά-αργά στον Κρίς Καλατζή. Σκαρτάδος. Χατζίδης. Νταμπίζας. Από πίσω υπάρχει μαρκάρισμα φάουλ του Ιβάν Ντομπρεύσκη. Και ο Νταμπίζας με πολύ καλή παρουσία, κυρίως στο πρώτο ημέρος, με πολλές προωθήσεις, καθώς ο προσωπικός του αντίπαλος δεν ήταν ο κλασικός επιθετικός. Έτσι ο Νταμπίζας βρήκε κενό χώρο και βοήθησε και αυτός στην ανάπτυξη παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Δεν πέρασε για άλλη μια φορά ο Ίβιτς, ο οποίος δείχνει και αυτός κουρασμένος. Ζελιάσκοφ. Πάντα ο Ζελιάσκοφ δίνει για τον Ιβάν Ντομπρεύσκη. Δεν υπάρχει κάποιος από τα αριστερά. Τώρα έρχεται ο Μίντσεφ. Πάντα ο Μίντσεφ σηκώνει την μπάλα εύκολα. Έτσι ο Αλέκος Ράντος θα βγει και θα την μαζέψει. Διαμαρτύρεται ο Ιβάν Ντομπρεύσκη στον Μίντσεφ για την προηγούμενη επιλογή του. Προς την παλιά τώρα με στόχο τον Μινά Χατζίδη. Θα προλάβει αυτός, θα βγάλει την σέντρα. Υπάρχει προβολή, κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Καθυστερούν στην εκτέλεση του κόρνερ οι παίκτες του Ολυμπιακού. Σφυρίγματα μεμονωμένα πάντως από τις εξέδρες. 8 κόρνερ για τον Ολυμπιακό, 4 για την Σλάβια. Είναι το τρίτο κόρνερ στην επανάληψη που έχει κερδίσει η ομάδα του Πειραιά. Δεν μπόρεσαν και πάλι οι Ερυθρόλευκοι. Έκοψε ο Ιβάν Ντομπρεύσκη για τον Ζελιάσκοφ. Έγινε το λάθος, Χατζίδης. Βγάζει και τη σέντρα κεφαλιά από τον Ίβιτς στα χέρια του Ντράφκοφ. Ο Ίβιτς σε καλή θέση έκανε την κεφαλιά μετά την σέντρα του Μίνα Χατζίδη. Βλέπετε κι εσείς όμως σε καλή θέση ήταν και ο Ντράφκοφ, και καθώς η κεφαλιά δεν ήταν δυνατή, μπόρεσε και μάζεψε την μπάλα. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της συνάντησης τώρα με τον Τσβετάνοφ η Σλάβια. Προσπαθεί να πετύχει τον γκολ, να ισοφαρίσει το παιχνίδι. Δεν ήταν καλή και αυτή η επιλογή. Ο Κρίς Καλατζής εύκολα βγάζει από την περιοχή του. Νταμπίζας. Πασαλής. Μίντσεφ. Ιβάν Ντομπρεύσκη. Ντάφκοφ. Καλός Ολυμπιακός. Ιβάν Ντομπρεύσκη και πάλι. Δεν υπάρχει τίποτα καθαρό το κόψιμο από τον Νταμπίζα. Συνέχεια με τον Καραπιάλη που δίνει στον Ίβιτς. Και πάλι όμως ο επόπτης υποδεικνύει τον σέρβο επιθετικό του Ολυμπιακού offside. Ουρούκοφ πίσω στον Κατσαμάνοφ και αυτός ακόμα πιο πίσω στον Ατσάροφ. Συμπληρώθηκε το 90 λεπτό, μπήκαμε πια στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Πάντοτε 1-0 Ολυμπιακός. Προηγείται της Σλάβια Σόφιας με τον γκολ του Ίβιτς. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος την Παρασκευή θα περιμένει να μάθει τον αντιπαλό του στην πρώτη φάση, στον πρώτο γύρο του κυπέλου UEFA. Σκαρτάδος. Χατζίδης. Σκαρτάδος. Χατζίδης τώρα έχει χώρο μπροστά του. Πάντα ο Μινάς Χατζίδης σε βγάζει και την σέντρα βγαίνει. Ο Ντράφκοφ απομακρύνει την μπάλα όπως ο Ντάφκοφ. Ιβάν Ντομπρεύσκη. Από την άλλη πλευρά είναι ο Μίντσεφ, ο οποίος τρέχει πιο κοντά όμως στην μπάλα έκοψε. Ο Νταμπίζας, Καραταΐδης. Καλατζής. Καραπιάλης. Ίβιτς. Δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, πάντοτε ο Ήλια Ίβιτς με τον Ουρούκοφ. Υπάρχει φάουλ από τον σέρβο επιθετικό του Ολυμπιακού στον Ουρούκοφ. Καθυστερήσεις που κρατάει ο κύριος Μομεντάλερ, κυρίως για τους τραυματισμούς του Μαρινάκη, του Αμανατίδη, αλλά και του Δημητρόφ. Καραταΐδης. Σκαρτάδος.
Νταμπίζες. Καλατζής. Σαπάνης. Διορθώθηκε τελικά προς την το λάθος που πήγε να γίνει ανάμεσα στους δύο παίκτες. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Πλάγιο με τον Καλατζή. Ίβιτς και πάλι ο Ρούκοφ κόβει. Πλάγιο είναι για την Σλάβια. Ατσάροφ. Περισσότερο αγκαρία τώρα φαίνεται να κάνουν 22 ποδοσφαιριστές, καθώς περιμένουν πια τη λήξη του παιχνιδιού. Προσπαθεί και ο Ιβάν Ντομπρεύσκι. Δημητρόφ. Κόρνερ τελικά, όπως λέει ο κύριος Μομεντάλε. Πέμπτο κόρνερ για την Σλάβια, τρίτο στην επανάληψη. Ιβάν Ντομπρεύσκι πάει να πάρει την μπάλα. Οι οδηγίες από τον Ράντο στους αμυντικούς και ο Ιβάν Ντομπρεύσκι στο τρίτο κόρνερ στην επανάληψη για την Σλάβια. Με γροθιές από μακρύν ο Ράντος, ενώ υπήρξε και φάουλ, και το σύρμα της λήξης από τον Ελβετό διαιτητή, τον Μομεντάλερ. Ο Ολυμπιακός κερδίζει την Σλάβια Σόφιας 1-0, επικυρώνει, σφραγίζει το εισιτήριό του για την πρόκρισή του στον πρώτο γύρο του κυπέλου UEFA. Άλλωστε η πρόκριση είχε ουσιαστικά επιτευχθεί από το πρώτο παιχνίδι όταν είχε κερδίσει 2-0 μέσα στη Σόφια. Ας ακούσουμε τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον κύριο Σταύρο Διαμαντόπουλο. Κύριε Διαμαντόπουλο, ο Ολυμπιακός νίκησε, πέρασε στον πρώτο γύρο του κυπέλου UEFA. Το σχόλιο σας για την εμφάνιση συνολικά του Ολυμπιακού στη ρεβάνς με τη Σλάβια. Οπωσδήποτε μας αδικεί το σκορ. Χαμένο πέναλτι, πολλές ευκαιρίες, μόνο ένα γκολ. Προσφέραμε τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο αρκετά καλό θέαμα. Στο δεύτερο έπεσε η απόδοση και των δύο ομάδων. Κάναμε πάλι τις ευκαιρίες, δεν κάναμε τον γκολ. Το ποδόσφαιρο έτσι είναι, πρέπει να το ζούμε μέσα από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Για την κάμψη του Ολυμπιακού στην επανάληψη, ποια εξήγηση έχετε να δώσετε εσείς? Κοιτάξτε, κουραστήκανε ορισμένα παιδιά μπροστά και ο τρόπος και άμυνας και επίθεσης δεν ήταν τόσο εφικτός. Και η επόμενη μέρα για τον Ολυμπιακό στο κύπελλο UEFA. Οπωσδήποτε, στραμμένα στον δεύτερο αντίπαλο, να δούμε όποιος και αν είναι, το πώς θα τον αντιμετωπίσουν. Προτίμηση, προελεύσεως, χώρα προελεύσεως. Δεν έχω προτίμηση. Ό,τι θέλει, ας έρθει. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Διαμαντόπουλο. Ευχαριστούμε και εμείς με τη σειρά μας τον Νίκο Δελαγραμμάτικα. Αποστόλη Νταλούκα, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι από την πλευρά της Σλάβια. Απλά να πούμε ότι φεύγοντας ο κύριος Κότσεφ επέμενε πως το γκολ του Ολυμπιακού ήταν offside, ενώ είπε ότι έμεινε ευχαριστημένος από την ομάδα του αφού έπαιξε ελεύθερα, δεν είχε τίποτα να χάσει και θα μπορούσε να πάρει κάτι καλύτερο. Έτσι είπε αυτός ο Στόγιαν Κότσεφ. Ευχαριστούμε και τον Αποστόλη Νταλούκα για το ρεπορτάζ από την πλευρά της Βουλγάρικης ομάδας. Ο Ολυμπιακός λοιπόν κέρδισε 1-0 την Σλάβια, ικανοποιώντας τους φίλους του στο πρώτο ημίχρονο, καθώς το δίδυμο Ίβιτς Γιουσκόβιακ δούλεψε περίφημα. Πολλές ευκαιρίες μπροστά στην εστία του Σντράφκοφ. Πρωταγωνιστής και ο Πέτρος Μαρινάκης με την απόδοσή του και αυτός κοντά στους Ίβιτς και Γιουσκόβιακ. Στην επανάληψη ο Ολυμπιακός, η απόδοση του Ολυμπιακού έπεσε κατακόρυφα. Δόθηκε έτσι ευκαιρία στην Σλάβια να βγει στην αντεπίθεση. Έκανε κάποιες μικροευκαιρίες μπροστά στην εστία του Αλέκου Ράντου, που όμως ποτέ δεν κινδύνευσε πραγματικά να δεχτεί κάποιο γκολ. Το 1-0 είναι ασφαλώς δίκαιο αποτέλεσμα. Η διαφορά κλάσης ανάμεσα στις δύο ομάδες ήταν ορατή. Κάτι άλλωστε που είχε φανεί και από το πρώτο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός τώρα πια θα περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του μετά την κλήρωση της Παρασκευής στην Γενέβη. Εμείς δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία αύριο και στον Παναθηναϊκό στον αγώνα του με την Χάιντουκ για το Champions League στην Ριέκα. Από τον Νίκο Δελαγραμμάτικα και τον Αποστόλη Νταλούκα που ήταν στον αγωνιστικό χώρο στο ρεπορτάζ, από τον Μιχάλη Τσόχο που ήταν στην περιγραφή, αλλά και από όλους τους συναδέλφους τεχνικούς που βοήθησαν στην σημερινή μετάδοση, καλή σας νύχτα.